Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πιστεύεις τέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό μεσημέρι. Αθλητικό Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5. Της Κακομοίρας με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων. Το Θανάση Καζαμπάκα στο production, την κυρία Βιγιώτη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στο μικρόφωνο του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με την Κοσμοτέ, όπου είναι εποχή που το ίντερνετ στο σπίτι μας γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ, με ταχύτητες που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ, χάρη στην πρωτοποριακή υπηρεσία Κοσμοτέ Home Speed Booster. Τώρα μπορείτε να απογειώσετε το ίντερνετ του σπιτιού σας με 15 ευρώ επιπλέον, με ταχύτητες που φτάνουν έως 100 Mbps. Η 9.55 γίνω το μήνυμα στο 54.340, αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολη 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό. Ή όσοι δεν έχετε...
να το έχει υπόψη σου. Και τι έγινε. Είσαι μοναδική ομάδα στην Ελλάδα που έφαγε 5 γκολ 2 φορές από την Καστοριά. Και τι έγινε. Έχει καταγραφεί στο βιβλίο Γκίνες. Και τι έγινε. Άμπρα, μην με λες εμένα χρόνια πολλά. Και τι έγινε. Παρακάτω. Εσύ είχα το πρωτάθλημα σήμερα. Θες να. Σήμερα ποιο πρωτάθλημα έχασα. Το πρωτάθλημα έχασα σήμερα. Εγώ. Στον πρωτάθλημα. Ναι. Εκεί που σηκώθηκε εκείνο το πανό που έχει γίνει τόσο τώρα. Εγώ με τον Παλί είμαστε φίλοι. Εσύ είσαι κουμπάρο με τον Παλί. Ο Παλί έπαιζε εκείνο το μάτσο. Εκείνο έβαγε τα δύο. Εγώ Άρης δεν. Εσύ Ηρακλής, εσύ πας οι εκδρομές με τον Άρη. Με είδες εμένα με κάνα κασκόλ του Άρη. Με κάνα κασκόλ του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ. Με είδες. Βεβαίως. Πού. Θα το ανεβάσω σε λίγο στο διαδίκτυο. Πού, πια. Τώρα, ποιο με το Φόρτωμα που κατέβαινα ναι. Και με βάλανε 5.000 άτομα. Σε βάλανε. Ναι. Τι 5, 30.000 κατεβήκανε. Λοιπόν. Να βγάλουμε λέει μια φωτιά. Σε βάλανε. Τι από, εγώ είμαι ευγενικός, δεν με γουρούνισα και εσένα. Α, από ευγένεια. Από ευγένεια. Λοιπόν, για μπάλα θα μιλήσουμε. Εγώ Βιερίνια δεν μασάω, μου ήρθε τα 33 με τον κόλο γνά κάτω. Δεν μασάω. Να μου ήρθε ο Κυριάκος Παπαδόπουλος με εκείνο το κεφάλι να πούμε σαν βόας 30-31 χρονών με μπορεί να στρίψει από τη μέση με τους ποδήλους ενωμένους. Δεν θα μασίσω. Με τον Μπερμπάντοφ να περπατάει δεν μασάω. Εντάξει, γενικά εγώ δεν μασάω από τέτοια. Εσείς θέλετε στην πόλη να μασίσετε, μασίστε τα ραμά, τη ρόπιτα, τσουκνιδόπιτα, ό,τι θέλετε. Για τα κουκούτσια. Δεν γουστάρω, ρε φίλε. Εγώ έχω άλλη άποψη. Εντάξει. Σε χρέωσα. Άσε τα. Κουβέντα κάνω. Άσε τα. Τα σε χρέωσα και. Εσύ χρεώνεις κόσμο. Δεν σε χρεώνω, ρε. Εσύ, όχι εμένα. Χρεώνεις κόσμο. Έχεις ευκολία να χρεώσεις. Ίδια μέρα έπαιζε Καστοριά Ηρακλής και Άρης. Σαν σήμερα έπαιζε Καστοριά Ηρακλής. Τότε 25 Μαΐου ήταν την ίδια μέρα τότε. Άρα έπαιξε ο Άρης Μπαράζ το απόγευμα. Και ο Ηρακλής έπαιξε κύπελο. Και χάσαν και οι δύο. Μάλιστα. Λοιπόν, μάλιστα. Κάτσε τώρα γιατί θα με τρελάει. Έχουμε διάσημο διαζύγιο Αθηνά Αλβάρο. Κατάλαβες. Ως και η Αθηνά ο Νάση, φίλε, που έχει τα εκατομμύρια, έχει δικαίωμα να κερατωθεί και να διώξει τον άντρα της. Αυτή η κατάρα των Ωνάσιτων δεν υπάρχει, ρε φίλε. Δεν υπάρχει αυτή η κατάρα των Ωνάσιτων. Η Ωνάση. Σαν σήμερα, πριν 16 χρόνια. Ναι. Το έπος των Γουναράδων. Ναι. Εντάξει. Πάνε Ολυμπιακός. Άρα κάνεις εσύ λάθος. Ναι. Εγώ λέω 25 Μαΐου του 80 ήταν και ο τελικός και ο Μπαράς του 80. Υποψιάζομαι, νομίζω ότι. Το βράδυ είδαμε τον τελικό και το απόγευμα είδαμε τον Παράση. Νομίζω, δεν είμαι 100% σίγουρος. 25 Μαΐου του 80 μου φαίνεται ότι ήταν. Να βάλουμε τους ύμνους των ομάδων. Της Καστοριάς τον ύμνο το έχει κανένα, θα το βάλει. Ρε τον κόκκινο τον καημένο. Ρε τον κόκκινο. Λέγε. Λέει η ημερομηνία. Ψάχνω να βρω. 1984. 24 Μαΐου ήταν. Α, ήταν μία μέρα διαφορά. Μία μέρα. Δώσανε χαρά στην πόλη αυτές οι δύο ομάδες. Πρώτο ο Άρης που έφαγε τη διάρα από τον Ολυμπιακό και μετά πήγε να πάρει ο Ηρακλής τη ρεβάνς, θα πούμε, και έφαγε 5 από τον Σάβα Βασιλιάδη. Και ποιοι πανηγύρισαν. Ποιοι πανηγύρισαν μετά από αυτό. Ρε φίλε, ξέρεις κάτι. Έχασε δηλαδή ο Άρης το πρωτάθλημα. Αν θέλετε, πανηγύρισαν οι παοξίδες. Και έχασε ο Ηρακλής το κύπελλο. Έκλαιγαν μετά οι παοξίδες. Θα σου πω γιατί. Τη μια πανηγύρισαν, την άλλη έκλαιγαν. Από τι έκλαιγαν οι παοξίδες. Ρε φίλε, σου λέει, έπαιξα δυο μας. Ο ΠΑΟΚ τον έριξε βίντεο. Να μην έκανε με τον άλλο τον και κεφάλα. Γιατί κλαίγανε. Και δεν πανηγυρίζανε. Θα σου πω. Γιατί εκείνη τη χρονιά η πόλη δεν πανηγύρισε κάτι. Και εξαιτίας του Άρη, καλά, ο Άρης έπεσε με τον Ολυμπιακό που είναι Ολυμπιακός. Και περιμέναμε από σένα να φέρεις να μούμε την άλλη μέρα την κούπα. Πρόσεξε να δεις. Ο ΠΑΟΚ εκείνη τη χρονιά απεκλείστηκε από τον Ηρακλή σε δύο μάτς που γίνανε στο Καφτατζόγλιο. Ναι. Γιατί η Τούμπα είχε γκρεμιστεί. Από ωραία. Το σεισμό του 78. Είχε πρόβλημα η 8. Γκρεμίστηκε η Τούμπα μόνη της, έπεσε στην κερκίδα το 80, λίγο πριν γίνει το μάτς. Από το σεισμό. Σεισμός, ναι, πρόσεξε να δεις. Τι μαλάκα σήμερα, δεν υπάρχει αυτό. Κύριε Ανδρώνη, εξακολουθεί. Ναι. Ο Ραπτόπουλος δεν βρίζει ραδιόφωνο τηλεόραση και ο Χριστιανό Πασόκος, να πούμε, αρχίζει και. Πασόκος και φέρνες. Εσύ ήσουν. Είσαι και φαίνεσαι. Εγώ στον Ευκλήδη δεν έκανα. Συνεχίζω. Και αποκλείεται, ας πούμε, ο Ηρακλής. Ο ΠΑΟΚ από τον. Ηρακλή. Ωραία. Αποκλείει η Καστοριά το Μακεδονικό, ο οποίος αγόρασε το παιχνίδι στην επανομή και πέρασε στον ημιτελικό. Λοιπόν, και με τον συγχωρεμένο τον. Πώς το λένε, τον Βουλινό. Και πάει να παίξει η Καστοριά με τον Ηρακλή. Χατζηπαναγής. Παπαϊωάννου. Κουσουλάκης. Ο Κουσουλάκης έκανε τον γκολ στον Άρη. Ποιο Κουσουλάκης, δε Χαϊβάνη. Ανιστόρητε. Ποιο Κουσουλάκης. Χατζηελευθερίου. Βαβρόφσκι. Αυτό κτλ. Ραγκέλοφ την Ναι, μεγάλη ομάδα του Ηρακλή. Μεγάλοι παιχταράδες κτλ. Και πάει και τρώει και πέντε. Εάν πήγαινε ο Πάγκο με την Καστοριά, υπήρχε περίπτωση να φάει 5 γκολ και να χάσει το κύπελο. Πες μου ρε, εσύ να χαρίσεις, παρακαλώ. Δηλαδή, ο Κωστίκος, ο Κούδας, ο Σαράφης,
ο Τερζανίδης είχε φύγει. Ο Φορτούλα, ο Γούναρης, ο Ιωσιφίδης, ο Πέλιος κτλ. Μπορούσαν να φάνε 5 γκολ ρε ανύπαρκτη από την Καστοριά, ρε. Και τι έγινε. Τι έγινε, ρε. 3 γκολ σε έβαλε ο άλλος, να πούμε, ο Τσιρόνης, ο οποίος λέει προχθές τον καφέ με τον Νικολούδη, πες τον κόκκινο του κάνα fair play. Λέει. Έτσι με είπε να σε πω. Στο 5-1 ημίχρονο Καστοριά Ηρακλής, 5-1 ημίχρονο. Αυτά είναι δικά σου, αποκλείεται. Ποια δικά μου είναι, ρε. Αποκλείεται τα υποτσιρών. Αποκλείεται τα υποτσιρών. Για τον κύριο. Μισό λεπτό. Καταρχήν πες στον κόσμο τι πίνεις. Καλό Εβιτάλ πίνω κάθε μέρα. Χλάπα τη για να είναι. Τα χλάπα τη. Γιατί. Για να έχω σε έξαρση, ρε φίλε. Να έχω δυνατότητα. Έξαρση. Να έχω καλό έντερο, ρε φίλε. Να έχω καλή χοληστερίνη, ρε φίλε. Να έχω καλό ζάχαρο, ρε φίλε. Όλα αυτά τα ρυθμίζει, ρε φίλε. Εντάξει, εύγευστο, ρε φίλε. Με κριτικά προϊόντα, ρε φίλε. Δίκταμα και κρίταμα, ρε φίλε. Πώς θα γίνει. Στο 23-12-200-500, ρε φίλε. Τώρα με 34 ευρώ και 90 λεπτά αντί 55 ευρώ, ρε φίλε. Και άλλο να πω. Δεν λέω τίποτα. Συνέχισε. Κόκκινα σαλιάρι, ο Μαδούλας θα πάει κάμα εθνική. Ασχολήσουμε, πάω. Α, επειδή λες για να κλεί. Καταρχήν, ο Βέλιος, υπάρχει περίπτωση να απολυθεί σε ΑΕΚ. Σε Ολυμπιακό ή σε Παναθηναϊκό, να έχεις υπόψη. Επειδή είπες Γερακλή. Σε Παναθηναϊκό ή ΑΕΚ. Επειδή είπες Γερακλή. Ναι. Μπορεί και μέχρι όταν τελειώσει η εκπομπή να έχει αλλάξει χέρι ο Γερακλής. Ναι. Ποιος θα το πάρει τον Ηρακλή. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Δεν ξέρεις. Πραγματικά δεν γνωρίζω. Και πώς δεν ξέρεις, λέει Κόκκινη. Πώς δεν ξέρεις. Ξέρω ότι είναι πολύ χαρούμενος ο Καναδός γιατί είναι με κάποιους και μάλλον τα βρήκανε. Θα τα οικονομήσει δηλαδή ο Καναδός. Δεν ξέρω. Τι κάνει η Φιλάδεκα, ρε, εκεί πέρα. Ρε φίλε, δίνω μια είδηση. Ναι. Από εκεί και πέρα με ρωτάς τι κάνουν. Η είδηση θα είναι να μας πει σε ποιον το δίνει. Αυτή δεν είναι είδηση. Λέω να το ήξερα και να το κρύβω. Άρα τι ξέρεις. Τι ξέρεις. Μισά τα ξέρεις. Πήγε στο μάθημα, μισά. Αντί για 19-20 ευρώ καθηγητής, βάζει 12-13. Μισή είδηση. Αν πας στα ΙΕΚ δημοσιογραφίες τώρα και πεις έχω την είδηση μισή, θα σε πούν περνάς στη βάση. Δεν θα σε δώσουν το μετάλλιο της δημοσιογραφίας. Δεν θέλω μετάλλιο. Τι βογκάζρε κόκκινε. Τι βογκάζρε κόκκινε. Πάμε παρακάτω. 1-1. Μάλιστα. Διακρίνω καταρχήν ένα πράγμα το οποίο είναι εξωαγωνιστικό. Δεν έχει καμία σχέση με τα ποδοσφαιρικά. Παρακαλώ. Βλέπω από χτες χαρές και πανηγύρια για το ότι έκλεισε το Μέγκα. Ποιος χαίρεται. Κάποιοι άνθρωποι χαίρονται. Ποιοι είναι οι άνθρωποι. Και πάλι κάποιοι άνθρωποι. Ρε, συγκεκριμένα μπορεί να μας πεις ποιοι άνθρωποι χαίρονται. Δεν είδα επώνυμο να λέει ότι χαίρεται. Τι δεν είδες. Είδα κόσμο να κάνει αναρτήσεις στο διαδίκτυο. Ποιος είναι ο κόσμος. Ποιος. Τι ο πολλής. Απλός κόσμος. Αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν. Ναι. Αυτοί οι οποίοι. Ναι. Είναι το ελληνικό κράτος. Αυτοί οι οποίοι μένουν στην Ελλάδα. Πισώ. Ποιοι είναι, απλοί πολίτες ψηφίζουν, αυτό θες να μου πεις. Απλοί πολίτες. Γιατί τι, ιδιαίτεροι πολίτες ψηφίζουν. Χαίρονται επειδή έκλεισε το Μέγα. Χάρηκαν. Καλά κάνανε. Να ρωτήσω κάτι. Απαγορεύεις τον άλλον να έχει συναισθήματα θετικά ή αρνητικά. Απαγορεύεις κάποιον να μ' αγαπάει εμένα ή να με μισεί ή εσένα. Αυτά είναι τα συναισθήματά του. Έχουν κάποιο λόγο όμως τα συναισθήματα. Άκουσα να λέω ότι. Εσύ τι έκανες, στεναχωρέθηκες για χάρη. Βλέπω, λέω τον κόσμο εσύ, να. Εσύ τι μας πεις τι έκανες. Έχω να πω το εξής. Εσύ τι έκανες. Έχω να. Εσύ. Εγώ λέω ότι είδες, θα μου πεις και τα πω. Μπερδεύτηκες. Εσύ θα τελειώσω αυτό που θέλω να πω και μετά ρωτώ. Φοβάσαι να το πεις, φοβάσαι να το πεις. Τα συναισθήματά σου φοβάσαι. Έχεις και πατέντα. Για αυτό που είπα πριν. Φοβάσαι να το πεις. Και πατέντα έχεις. Α, έχω πατέντα. Και πατέντα έχεις. Και τι δεν θα μας πεις. Λοιπόν. Ότι χαρήκανε, ναι. Καλά κάνανε. Χαίρεσαι ρε μάγκα που ναι, χαίρεται, μια ναι, επιχείρηση. Χαίρεται. Λοιπόν, ναι. Πρώτο και βασικό. Γιατί χαίρεται όμως, ξέρεις. Αυτή... Τι είναι απλή επιχείρηση. Μίλα μόνος. Καλά κάνουν και χαίρονται ρε, λογαριασμό εδώ. Είπα εγώ ότι κάνουν άσχημα και χαίρονται. Γιατί τους κρίνεις. Έκρινα κάτι. Τώρα το σου λες χαίρεσαι. Λέω τη γνώμη. Ναι ρε χαίρεται. Αυτό είναι κριτική. Ναι κριτική ρε. Να τον κάνει τον άλλο να νιώθει άσχημα επειδή χαίρεται που έκλεισε το Μέγκα. Πώς θα το κάνω να νιώσει άσχημα. Γιατί λες χαίρεσαι που κλείνει μια επιχείρηση. Χαίρομαι σου λέει άλλος. Λογαριασμό. Άκουσες τι θα πω. Ναι, ξέρεις τι θα πω. Ξέρω. Τι θα πω. Κλείνει μια επιχείρηση και χαίρεστε. Για να του κάνει κριτική. Αυτό θα έκανε. Πες μου. Ναι, αυτό θα έλεγε. Δεν θα έλεγα αυτό. Για πες τι θα έλεγε. Παραμένει ανόητο. Ανόητο. Για πες. Διπλωματούχο. Ναι, ναι, για πες μου. Λοιπόν, καταρχήν η χώρα αυτή πάσχει από συγκεκριμένα σύνδρομα. Σύνδρομα. Δεν έχουμε δυνατότητες εμείς να ψοφήσει η γάτα του και το κατσίκα του γείτονα. Λέω έχουμε. Ναι. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Μπράβο Γρηγόρη. Δεν τον αφαιρώ. Μπράβο Γρηγόρη. Λοιπόν. Ναι. Φυσικά και αυτοί οι οποίοι έχουν το Μέγκα. Ναι. Οι μεγάλοι κολοσσοί, οι τιτανοτεράστιοι οικονομικά, ναι. οικονομικά. Δεν έχουν πρόβλημα. Ναι. Ένα ζητούμενο. Τα λεφτά που χρωστάνε θα τα δώσουν. Δεύτερο ζητούμενο. Οι μεγαλοδημοσιογράφοι αυτοί οι οποίοι παίρνουν ένα σκασμό λεφτά. Ναι. Είτε βρουν δουλειά είτε δεν βρουν, είναι εξασφαλισμένα το γαϊδάκι. Από πού δεν είναι εξασφαλισμένα. Γιατί παίρνουν ένα σκασμό λεφτά. Ένα σκασμό λεφτά. Λοιπόν, οι απλοί εργαζόμενοι που παίρνουν ένα μισθουλάκο, ναι. τι θα γίνουν. Σε νοιάζει, ε. Στεναχωρέθηκε. Όπως λοιπόν. Τι καλός άνθρωπος. Του Κατσαμπί που του φάγανε τα λεφτά στον Ηρακλή και έτρωγε στις ψαρούκλες μαζί του, δεν στεναχωρέθηκε. Όπως λοιπόν. Ναι.
Τον Άρη που φάγανε τα λεφτά δεν στεναχωρέθηκε. Στεναχωρέθηκε που έκλεισε το Μέγκα. Τον κόκκινο. Πάρα πολύ ωραίο. Τον κόκκινο, ναι. Το κλείνουν οι ίδιοι ιδιοκτήτες του που διαθέτουν τεράστια προσωπική περιουσία. Πολύ ωραία. Ναι. Εκείνο του, δηλαδή, μπήκε ο Τσογατζόπουλος φυλακή. Ναι. Τα λεφτά τα έδωσε. Ναι. Όχι. Μπήκε ο Παπαγεωργόπουλος φυλακή και είναι κατοίκον περιορισμό. Κατοίκον είναι. Ναι. Ναι. Έχει βγει με το. Δεν το βλέπει έξω εσύ στα βέρνες, δεν το βλέπει. Τον κουκουλώνω εκεί στην Περαία. Δεν έχω πάει. Α, δεν έχεις πάει. Δεν ψάχνω να δω πού πάει ο πρώην δήμαρχος. Με τέτοιες σούρες που δείχνεις. Ρωτάω. Ναι. Ναι. Τα χρήματα τα πήραμε. Ναι, όχι. Να χαρώ με τι που πάει ο άλλος φυλακή. Μάλιστα. Ποιος θα πάει φυλακή. Πήγε ρε, ο Τσοχαζόπουλος πήγε φυλακή. Θα βγει κάποια στιγμή. Ναι. Τα λεφτά τα πήραν. Βγήκε ο Τσοχαζόπουλος από τη φυλακή. Δεν το είπανε. Εγώ δεν ξέρω τι βγήκε. Το ξέρει. Όχι, πρώτη φορά το άμα δει τη φυλακή του Τσοχατζόπουλο, φτύσε με. Ο Τσοχατζόπουλο έχει βγει από τη φυλακή. Ναι, αλλά δεν στο είπα. Δεν είναι φυλακή. Δεν στο είπα. Το κρύβουνε, δηλαδή. Ναι, βγήκε. Γιατί το κρύβουνε. Τι με νοιάζει εμένα, δεν το είπα σου, λέω, δεν του κατηγορώ. Φίλε, δίνει μια είδηση. Έχω μια είδηση ότι ο Τσοχατζόπουλο έχει βγει από τη φυλακή λόγω ότι πέρασε η ηλικία του. Λόγω ηλικία. Αυτό ξέρω. Αν σε πάρουν τώρα από τον Κορυδαλό και σου πούνε ότι είναι μέσα, εσύ τι θα πει. Φέρ τελικόπτερο να μπω μέσα και να το δω ότι είναι μέσα. Με ελικόπτερο βγαίνει από τον Κορυδαλό, δεν μπαίνει. Σωστό κι αυτό. Γιατί βλακία πάει εσύ. Παρακάτω. Λοιπόν, ρωτάω ξανά. Ναι, άντε πάλι. Ρώτα. Θα κερδίσω κάτι με το που έκλεισε ένα κανάλι. Εσύ. Τι θα κερδίσω. Εσύ. Λέω για τον απλό για κόσμο. Το Μέγκα, για σένα, για σένα και για σένα. Ρε φίλε, ναι. Να δει σιδηροδέσμιο τον κόκκινο που είχε το Μέγκα ή το Ραπτόπουλο ή, ναι. Και πηγαίνει μέσα για χρέη. Ναι. Να πω ότι πώς κάποιος που έχει δολοφονηθεί ένα δικό του πρόσωπο και νιώθει μια ικανοποίηση. Ναι. Όταν ακούει. Τι να τελειώσω λίγο. Να τελειώσω. Ναι, τόπες, τι κυβέρνηση έχουμε. Δεν το είπα εσύ. Άντε, πες το ποια ώρα. Θα μας βγάλει. Θα το πω όση ώρα θέλω. Πες το, μας έβγαλε στην ψυχή από τη μύτη. Λέγε. Λοιπόν, λέγε. Δεν κατάλαβα. Λέ. Και ποιο είναι το θέμα. Λέ. Και ποιο είναι το θέμα. Λέ. Έτσι γουστάρει και χαίρεται. Έτσι γουστάρει και χαίρεται. Χαίρεσαι. Εγώ. Εγώ ούτε λυπάμαι ούτε χαίρομαι. Γιατί θα με έπαιρνε το Μέγκα ποτέ να δουλέψω. Ή μήπως άμα με διώξουν εμένα, αυτοί που είναι στο Μέγκα θα πούνε γιατί διώξαν τον Ραπτόπουλο. Να μπράβο, σωστό. Αλλά λέω. Αλλά τι. Από την άλλη, αυτό ναι. Το να κοιτάει ο καθένας τον πισινό του. Εσύ τι κοιτάς, τον πισινό το δικό μου. Ναι, βλέπω αν είναι ωραίος άνθρωπος. Γιατί άμα είναι όλοι πληρωμένοι εδώ στο Μετρόπολης, λέμε για παράδειγμα, σε νοιάζει εκεί. Είπα στη λογίστρια πρώτη μου παπλωθούμε. Δεν λες, θα πληρωθώ. Θα πληρωθεί κι ο άλλος. Παπλωθούμε. Άντε μπράβο. Πάμε παρακάτω. Δεν μην κάνει τον καλό. Και με τα οικονομικά τη επιχείρηση. Όχι, λέω, νοιάζεσαι εσύ αν πληρώνει το άλλο ή δηλαδή, εγώ ή άλλο. Υφίσταται. Γιατί εσύ πα. Ναι, υφίσταται. Υφίσταται το ότι εσύ πα και ρωτάς για σένα, δεν ρωτάς για τον άλλον. Δηλαδή, ο άλλος, δεν ρώτησε ποτέ ο άλλος για τον άλλον. Για μένα ή για τον άλλον. Για τον εαυτό του ρωτάει. Γιατί να ρωτήσει για σένα, με την κοιλάρα την. Είναι αγένεια να ρωτήσω για τον άλλον. Τι είναι, λέει. Είναι αγένεια. Άρα κοιτά τον πισινό σου μόνο. Είναι αγένεια να ρωτήσω. Ή άμα διώξουν κανένα τι. Δηλαδή όταν διώξαν τον τραγόγια, α πούμε από εδώ. Πήγε να πει ρε παιδιά, όχι, ξέρω εγώ, το παιδί το πήρε κανένα τηλέφωνο, ξέρω να ρωτήσει τι κάνει κτλ. Του έδωσε κανένα φράγκο, αν το ρώτησε. Δεν κάτι, θα ήμουν τίποτα αφαιρία. Δεν έκανε. Μην κάνει τον καλό εδώ στο ραδιό. Αν έκανα κάτι ναι. Και το έλεγα. Ναι, ναι, ναι. Θα ήμουν αφελή στο λιγό. Αφού δεν έχει κάνει τίποτα. Άρα λοιπόν μην περνιέσαι για καλό. Πάμε παρακάτω. Μην μου το παίζει καλό σε μένα. Όχι. Και αυτοί οι οποίοι χαίρονται που έκλεισε το Μέγκα, αυτοί που χαίρονται επειδή έκλεισε το Μέγκα, χαίρονται γιατί έκλεισε ένα μεγάλο κανάλι. Το οποίο να πούμε ήταν με την εξουσία, το οποίο του κορόιδευε τόσα χρόνια. Δεν διαφωνούμε. Μισό λεπτό. Το αποτέλεσμα με είναι. Το μισό λεπτό. Το όφελο που έχουμε εμεί ποιο είναι. Εγώ και εσύ. Ναι. Ούτε ζημιά, εγώ αυτοί που χαίρονται, ποιο είναι το όφελο. Έτσι, γουστά, η ψυχή του αγαλίε. Το όφελο ποιο είναι. Το όφελο του ψυχικό. Ένιωσε αγαλίαση. Πήρε καρκινογόνα κύτταρα, τα πέταξε στα σκουπίδια και έβγαλε κύτταρα θετικά. Στάθηκε ωραία. Όπω εσύ πίνει ένα μπουκάλι ουίσκι και χαίρεσαι. Υπάρχει ωφέλεια. Τι υπάρχει? Υπάρχει ωφέλεια με το ναι, ρε, σου λέει έκλεισε ένα κανάλι, σου λέει αυτό που ακούει, που με παραμύθιαζε, που με έλεγε ο Σιμίτης παίξε με τον Παπαντονίου κτλ. Που ήταν μπροστά, που ήρθε τώρα το καλοκαίρι και με έλεγε ψήφισε ναι, που έκανε τραμπούκο, ψυχικό κτλ. Που με τρομοκρατεί κτλ. Και γουστάρει. Εσύ αν σε νοιάζει. Άρα δεν ωφελήθηκε τίποτα ο κόσμο. Ποιο? Άρα δεν ωφελήθηκε ψυχικά, σου λέω. Η ψυχική απόλαυση, εσείς που είστε πνευματικοί, με τις θρησκείες. Αν το στομάχι είναι άδειο. Τι, στο Άγιο Όρος γιατί πάτε. Για τη βάση ή για την πνευματική σας τροφή. Πού κολλάει το Μέγκα. Πώς. Με τον. Πώς δεν κολλάει. Με σένα και το Άγιο Όρος. Πώς δεν κολλάει. Σου απαντάω. Τα κολλάς όλα. Σου απαντάω. Σου απαντάω. Δεν είναι όλα μάσα, χέσιμο και φάγκι. Είναι και ψυχική αυτή. Η ψυχή σου όταν νιώθει καλά. Αυτός λοιπόν ο τηλεθεατής, ο ακροατής που ένιωσε ότι τον δουλεύανε στο Μέγκα, χαίρεται. Θα του ξερίσει εσύ τη χαρά. Ποιος θα το πει ότι είναι χερέκακος. Ποιος του
Άκουσες κανένα χαρακτηρισμό? Ναι, ναι, ναι. Εμέσως που λησαβώς τους είπες. Άσε ρε τα εμέσως. Ναι. Άντε βρε τώρα, μας κάνεις και το χρόνο. Έχω κανένα όφελος. Για μένα μιλάω. Ναι. Τι όφελος θα έχει. Θα σε έπαιρνε το μέγα σένα. Από τη στιγμή που δεν έχω κανένα όφελο. Ναι, ναι. Ποιο μέγα να με πάρει και μείνει. Ναι. Τι μου λες τώρα. Λέει. Λέω. Οποιαδήποτε επιχείρηση κλείνει στην Ελλάδα, ναι, ναι, και ένα περίπτωρο τα κλείνει, ναι, είναι μείον για όλους μας. Σοβαρά μιλάς. Όποιος το καταλάβει και... Όταν κλείσανε λοιπόν οι Σιριζέοι και οι Νεοδημοκράτες και αυτοίς που ψήφιζες οι Χριστιανοπασόκοι τις επιχειρήσεις και μείνανε τόσοι άνεργοι, πατέρες, μάνες, ιστορίες, σε ενδιαξέρε το έκανες θέμα. Κάθε επιχείρηση... Άμα κλείσει η ΕΡΤΡΙΑ φωνάζεται εδώ. Στιγμή... Άμα κλείσει το ΜΕΚΑ φωνάζεται εδώ. Με πατέρα, επειδή είσαι βλάκς, ανεκδίγητος, άξεστος και ζώων κανονικό, χωρίς ρούχα, άξεστε, όχι με ρούχα, ψεύτη, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η εφαρμογή, τι, με τις άδειες ταξί και με τους φορτηγατζίδες, ναι, τα έθιγα τα θέματα και σε έλεγες, γιατί σ' ακούνε τι σε νοιάζει, γιατί σ' ακούνε ταξιδιώτες, τι σε νοιάζει, πελάτες ήθελες, καραγκιόζι. Καλά. Μην μπερδεύει κανένα πράγματα. Γιατί εδώ, θα εκτεθεί για άλλη μια φορά. Θα στερήσει εσύ τον άλλον τη χαρά. Να χαρεί, να λυπηθεί για κάτι. Δεν στερώ τίποτα. Για τον κρίνεις με εσύ. Το να εκφέρω την άποψή μου, τη γνώμη μου, να εκφράζομαι όπως θέλω. Όταν έκλεισε να πούμε, όταν έκλεισαν τα σπορ που ήταν αντίπαλοι μας, έκανες κουβέντα. Εννοείται. Που τι, δεν σ' άκουσα. Σ' άκουσα. Δυστυχώς που πέρασε και έφαγε και ψωμάκι από εκεί. Πω εγώ. Είσαι τα πρόθετα. Για παιδό ρε καραγκιόζη. Και εσύ πήγες και έφαγε ψωμάκι. Από, από πού. Έστελνες επιστολές, έβαζες, έκανες αντέξεις, αλλά δεν δημοσίευε. Ο φίλος σου. Δεν τη δημοσίευε. Δεν μας πείτε για την καλοσύνη του χαρακτήρα σου. Ρε φίλε, δεν προσπαθώ να πει. Καταρχήν δεν μπορεί να πας. Έχουμε δουλειά. Γιατί άμα βγω έξω θα σε κάνω αλτίο κα. Κατάλαβες. Όταν έχουμε δουλειά, έχουμε δουλειά. Εσύ αλτί κακά μπορείς να κάνεις μόνο. Αλτίο κα δεν μπορεί να κάνεις. Θα σου πω. Ναι. Λοιπόν. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι η Κοσμοτέ βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας. Τώρα, για παράδειγμα, φέρνει στην Ελλάδα μια νέα αποχή ταχυτήτων ίντερνετ στο σπίτι με την πρωτοποριακή υπηρεσία Κοσμοτέ Home Speed Booster που απογειώνει το ίντερνετ σπιτιού σας συνδυάζοντας τις ταχύτητες σταθερής και κινητής. Έτσι, με 15 ευρώ επιπλέον το μήνα μπορείτε να έχετε ταχύτητες που φτάνουν έως 100 Mbps. Διάλειμμα και... FM 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340 αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες Μετρόπολης 95.5 με λατινικούς χαρακτήρες. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδαριά, με κλειδιά, μείνετε έξω το σπίτι. Έχει χαλάσει το χρηματοκιβώτιο. Έχετε πρόβλημα με οτιδήποτε αφορά κλειδιά, κλειδαριές και οτιδήποτε χρειάζεται κλειδαρά, γράψτε λίγο το τηλέφωνο 85 27 27. Ο Στέλιος Περκανίτσας είναι σε χρόνο που δεν φαντάζεστε τόσο γρήγορα κοντά σας και στις καλύτερες μέρες αγοράς. Και για εσάς οι οποίοι έχετε πρόβλημα με το immobilizer του αυτοκινήτου, με τα κλειδιά του αυτοκινήτου και θέλετε να τα κάνετε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά, θα πάτε στην Αλφαίων 101 και Μάρκου Μπότσα Αργωνία που έχει και χώρο στάθμευσης. Ρε Πούτιν, έρχεσαι στην Ελλάδα μετά από 10 χρόνια και το πρώτο που καλείς είναι δίπλα σου ο Ιβάν. Τους Ολυμπιακάρδες ντρότσες, το Φαταούλ. Χάκε το Νου Ρουάν. Γρηγόρη Σεούλ Σκόρ, ευχαριστώ. Θα τα δώσουμε. Κόκκινε, ποιος αγοράζει τον Ηρακλείο, περιπτερά στις αρέθουσες. Σαν σήμερα, μάγκε το 2005, ο Ολυμπιακός κέρδισε 0-1 τον Ηρακλείο στο Καρταζόγριο με γκολ του Ριβάλντο και πήρε το πρωτάθλημα για 33η φορά. Τότε ο Πάοκ με τον Ηρακλή τα φτιάξανε. Έκανε ο Πάοκ ένα 4 στο. Λάθος κάνει. Κάτσε λίγο. Στο 20 ήταν 0-3 από το Εγάλεο. Περίμενε. Και έκανε αδιά. Ο Ηρακλής έχασε. Και έκανε αδιά. Ο Ηρακλής έχασε στο 70 με τον γκολ του Ριβάλτο και σε βρεγμένο τερέν. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Και έχασε και την ευκαιρία ο Παπαποστόλου πριν από λίγο. Ο Ηρακλής. Να κάνει το 1-0 από εκεί. Ο Ηρακλής έγινε αδιάφορος στο ημίχρονο. Περίμενε. Στο 0-3. Στο 0-3. Γιατί ο Πάοκ κοκοκό με το Εγάλεο με το γούμενο. Ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό φιλαράκια 0-3 στο ημίχρονο με το Εγάλεο. Κάνει αδιάφορο τον Ηρακλή. Οπότε ο Ηρακλής χαλαρώνει, σου λέει αυτοί χάσανε, χάνω κι εγώ. Άρα λοιπόν εδώ έγινε παρτούζα να πούμε Ολυμπιακός μας πήρε ποδοσφαιρικά, μας τρύπησε κανονικά όπως κάνει κάθε χρόνο. Σταμάτα ρε Κόκκινε να μιλήσουμε. Σταμάτα. Και έβαλε ένα περιπατιστό γκολ, αν θυμάμαι ο Κάσπ, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, το θυμάμαι τον γκολ, περιπατιστός, 0-1. Ηρακλής λοιπόν και ΠΑΟΚ, πέρασε ο Ολυμπιακός, μας τρύπησε και έκανε το 0-1 αφού πρώτα βάλα το Φουκαρά το Φερναντέζ ανοιχτή άμυνα στα 10 μέτρα, 0-3 στο ημίχρονο ΠΑΟΚ και Γάλλο. Εντάξει μάγκα,
Άντε μπράβο. Πάμε παρακάτω, επαναστάτες. Αγαπητέ Γρηγόρη, όταν έκλεισε η επιχείρησή μου, δεν σ' άκουσα να το κάνεις θέμα. Μπράβο, μπράβο. Η είδηση για το Μέγκα πρέπει να περνάει σε ψηλά γράμματα. Κλείνει μια επιχείρηση όπως χιλιάδες άλλες καθημερινές στην χώρα. Έτσι, έτσι. Φιλιά Κατερίνα. Πολύ ωραία. Χρυσή Κατερίνα. Πολύ ωραία τα λέει. Η μία μου λες ότι είσαι εκπαιδευτικός. Την άλλη μας λες ότι είσαι και εγώ δεν ξέρω τι. Μπορεί να είναι εκπαιδευτικός. Τώρα μας λες ότι έχεις επιχείρηση. Γιατί? Δηλαδή αποφάσισε τι. Απαγορεύεται να είναι εκπαιδευτικός. Δεύτερον, το Μέγκα. Συγγνώμη! Απαγορεύεται να είναι εκπαιδευτικός. Και να και μια επιχείρηση η οποία έκλεισε, δηλαδή πρέπει να σου πάρει την άδεια. Πόσες ώρες. Λοιπόν, δεν την απαγορεύω. Στον ιδιωτικό τομέα. Λέω τι είσαι, απαγόρευσε. Τι... Δεν απαγορεύω κανένα. Δεν απαγορεύω, λέω τι είσαι τελικά. Ναι. Και δεύτερον, το Μέγκα το ξέρουν όλοι. Mm. Και είναι η αφορμή για να σου πω κάτι. Δεν σου απαγορεύω κάτι. Λοιπόν, όσον αφορά κόκκινε, το Μέγκα. Δεν, μόνο, δεν είναι μόνο αυτό που λέει ο Ράπλε, είναι ότι θα σταματήσουν τα ανοίγματα χρεών που δημιουργούσαν τόσα χρόνια και όχι μόνο το Μέγκα. Αυτό είναι ένα κομμάτι σημαντικό. Ένα λεπτό. Έχουμε αριστερά στην Ελλάδα. Υποτίθεται. Όχι υποτίθεται ρε. Δεν έχει υποτίθεται. Έχουμε. Η αριστερά κρίνεται στην Ελλάδα. Κλείνει το Mega Channel. Φτωχεύει. Οι ιδιοκτήτες δεν πάνε φυλακή. Δεν κατασχέται, όπως λέει ο Κόκκινος, η περιουσία τους. Ναι, πολύ σωστά. Δεν κατάσχεται. Δεν κατάσχεται η περιουσία τους. Και την πληρώνουν. Και αυτοί συνεχίζουν. Οι μεγαλοδημοσιογράφοι και οι αυτός. Όχι οι μεγαλοδημοσιογράφοι. Οι απλοί εργαζόμενοι. Οι απλοί εργαζόμενοι φεύγουν. Λοιπόν. Εγώ λοιπόν περιμένω από τον Τσίπρα, σε τέτοιου είδους καταστάσεις να πάρει μέτρα. Επειδή είναι αριστερός της πλάκας, λέω εγώ, τζάμπα τα μουσια και οι καταλήψεις στα σχολεία για την αριστερά. Τζάμπα! Γιατί όταν ήρθε η στιγμή να κυβερνήσει, το Μάρξ τον πέταξε στα σκουπίδια, να πούμε, έτσι, στην τουαλέτα. Σταμάτα λίγο ρε! Σταμάτα λίγο ρε! Σαχλαμάρα! Σταμάτα αριστερό Πασόκο Χριστιανόπουλο! Άντε βρε τώρα, χουντικέ! Λοιπόν. Άκουσέ με. Φασίστα. Άκουσέ με. Χρυσαυγίτη. Δεν περνάνε αυτά, κόκκινε. Δεν περνάνε αυτά. Λέγε, λέγε. Δεν περνάνε αυτά. Ναι, δεν περνάνε τα δικά σου περνάνε και δεν περνάνε τα δικά μου. Λοιπόν, ο Τσίπρας λοιπόν. Μέτρα που δεν περνούσε ο Τσίπρας λοιπόν όφιλε τουλάχιστον σε τέτοιου είδους καταστάσεις να δείξει ένα κομμάτι της κουλτούρας του της αριστερής. Δεν έδειξε τίποτα. Δεν έδειξε τίποτα ο κύριος. Από εκεί και πέρα αν έκλεισε το Μέγκα ή όχι. Δεν σε είδα, όπως λέει και η κυρία Κατερίνα, να κόπτεσαι. Αλλά εγώ θα σου πω και το άλλο. Για ό,τι κόπτομαι. Δεν σε είδα. Για ό,τι λέω. Δεν σε είδα. Χρεώνεις. Λέγει χρεώνεις. Δεν σε είδα να κάνεις όταν έγινε τα σπορ που βρωμάν. Δεν σε άκουσα. Ναι. Το καταλαβαίνεις. Λάθος κάνεις. Έλε δεν κάνω λάθος. Λάθος. Πάμε παρακάτω. Τελείωσε το Μέγκα. Καλησπέρα παιδιά από το ΠΑΜΑΚ. Μας κρατάτε στην τροφιά γιατί αυτός ο καθηγητής δεν παλεύεται. Επίσης μια ερώτηση και για τους δυο σας. Πώς φαίνεται η φημολογούμενη μεταγραφή του Ιμπραήμοβιτς στη United. Θα τη σχολιάσουμε σε λίγο. Ο Ρούνι θα μείνει. Ο Γουρούνι. Ο Ρούνι που μοιάζει. Εγώ τον είδα χαφ, εγώ τον είδα χαφ, εγώ τον είδα χαφ, συγγνώμη, στον τελικό και έπαθα την πλάκα μου, χαφ, χαφ, λέγε παρακάτω, λέγε, ναι. Ράπ, αν μου πεις ποια γονατικά ομάδα υποστηρίζεις, θα σου χαρίσω μια ίδια Bentley με αυτή που οδηγάει η Μπορμπάτοφ. Περιμένω απάντηση. Αλλά άμα, την Bentley και... Άμα βγει ο μήνας, κοίταξε να πληρώσεις τα κοινόχρηστα εσύ, πάμε παρακάτω, πάμε, άλλα. Άλλα, λέγε, κόλλησες. Η Κατερίνα μου πατέρα. Είμαι εκπαιδευτικός, αλλά διατηρούσα και μια μικρή επιχείρηση πριν από μερικά χρόνια. Πολύ ωραία. Δεν απαγορεύεται. Όχι, δεν απαγορεύεται. Δεν κακό είναι. Ο, δεν είπα ότι. Για σένα είναι κακό το να κάνω εγώ σχόλια. Όταν φύγανε όλοι. Για σένα, Κατερίνα μου, είναι κακό όταν φάγανε το να κάνω εγώ σχόλια. Ναι. Μην τα ακούς. Όταν φάγανε τα λεφτά. Αν τα σχόλια μου δεν σου αρέσουν. Ναι, 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 ναι. Μην τα ακούς. Όχι, άλλο δεν απάντησε αυτό. Εντάξει με τη γυναίκα τώρα, δεν τα βάλουμε. Άκουσε όμω. Δεν έχει σχέση. Είναι κάτρι. Όταν όμω έφαγε τα λεφτά ο Άρης. Και ο Ηρακλής από τους παίκτες, δεν σ' άκουσα ούτε εσένα ούτε τους αριστερούς ρεπόρτερ όσοι είναι ή την αριστερά να βγαίνει και να λέει. Παρατάφτα οι οπαδοί που ήταν αριστεροί λέγαν καλά να πάθουν οι εργάτες. Εσύ πες ότι είμαι άδικος με τους παίκτες. Είσαι άδικος. Ο, δεν είσαι, όχι, δεν είσαι άδικος. Κρίνεις κατά το δοκούν. Εντάξει, πες του. Κρίνουμε. Βάζω και τον εαυτό μέσα. Όταν φάνε τα λεφτά από τους παίκτες της ΑΕΚ, του Άρη και του Ηρακλή, τότε αυτοί δεν είναι εργάτες, δεν είναι εργαζόμενοι. Λοιπόν, όταν φάγανε τα λεφτά από τους υπαλλήλους της ΠΑΕ Άρης, της ΠΑΕ Ηρακλής τότε, του Κατσαμπή του φίλου σου, του Αμπάρη και των αλλών παικτών, δεν ήταν να πούμε οι εργάτες. Τότε ήταν η επιχείρηση όμως, φασισταριά. Ήταν η επιχείρηση. Η επιχείρηση που συνεργάζεται μαζί μας και έχουμε τον κύκλο και κορομάμε κι εμείς. Φασισταριά. Αν χρεώσει κάποιος ποδοσφαιριστής. Τι να χρεώσει. Αν σου πει ποτέ κάποιος ποδοσφαιριστής. Ότι τι. Ότι δεν του στάθηκα. Σε οποιαδήποτε ομάδα. Ποιον ποδοσφαιριστή στάθηκε. Όποιον θέλει. Ποιον ποδοσφαιριστή. Όποιον θέλει. Εδώ ένα ευρώ δεν έδωσε στον Κιζερίδη που έκανε αγώνα. Όποιον θέλει. Όχι, δεν έδωσε. Δεν έδωσε. Ενώ εσύ έδωσε ένα ευρώ. Βεβαίως.
Είσαι η αδερφότερη των αδερφών. Λοιπόν. Η αδερφότερη των αδερφών. Μπράβο, δεν υπάρχει μεγαλύτερη αδερφή. Ναι. Δίνεις ένα ευρώ και το λες ρε γύφτο. Τόσο γύφτος είσαι ρε. Να κάνω μια ερώτηση. Όχι καμία. Το έδωσε και το λες. Ναι, να κάνω μια ερώτηση. Μεγάλη δουλειά έκανε. Να κάνω μια ερώτηση. Πολύ καλός είσαι. Να κάνω μια ερώτηση. Όχι. Θα σου κάνω. Δεν θέλω. Στις εκκλησίες που πας. Ναι. Και κάνουν να πούμε αυτά τις συγκεντρώσεις. Όχι με δικά τους λεφτά, αλλά με λεφτά των πιστών. Ναι. Και λέει ο τάδε ναός και τα λοιπά. Είναι ρόμπες. Απάντησε μου. Ποια η σχέση, σχέση της εκκλησίας, ναι, ναι. Ποια είναι. Με αυτό το οποίο ρωτάω, ρωτάω δύσκολα ερωτήματα κοινωνικά. Αυτό ρωτάω. Αφορά την εκκλησία. Ο Αϊθαράπης, ούτε εκπρόσωπος εκκλησίας δεν δε με νοιάζει. Τι είναι, λέγε, απάντησέ μου. Εγώ είμαι ρόμπα που είπα για τον Κιζερίδη. Όταν μαζεύουν λεφτά, catering. Αν τα δημοσιοποιεί. Δεν λέει στον τάδε, μπράβο στους ναούς που κάνουν και τα λοιπά. Δεν τα δημοσιοποιεί. Όποιος να μην τα δημοσιοποιεί. Όποιος τα δημοσιοποιεί, ναι, ναι. Είναι σαν να μην τα έκανε. Τέλειος. Η γνώμη δική μου. Τέλειος. Πάμε παρακάτω. Άλλα θέματα. Λέω στοίχημα. Λέγε. 1632 Σίδνεϊ, Σάντον Λουνέγκ, 2-2 στο 90. Πώς την είπες τη δεύτερη? Σάντον Λουνέγκ. Είναι Champions League Ασία. Χον Ντογκ Λουνέγκ. Μάλιστα. 1633 Χάμελ Κέογκναμ, 1-2. 1634 Γκοϊάν Κι. Καγκβόν 0-1. 1635 Σεούλ Ουράβα 1-0. Ουράβα. Ουράβα. 1636 Κόρεαν Πόλις Μπούσαν 1-1. Η Μπούσαν παίζει με 10. 1637 Νταετζέον Σεούλ Ιλάντ 1-0. Και 1638 Ανιάνγκ Νταέγκου 1-1 ημίχρονο. Λοιπόν, θες άλλο θέμα. Είπες τώρα για τον Ιμπραήμοβιτς. Να πω αυτό το οποίο το έχω πει και άλλη φορά, ότι ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα έχει ανεβάσει τον πήχη στα 200 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να τον πάρει οποιαδήποτε ομάδα που αγωνίζεται στην Κίνα. Καλά κάνει ο κομμουνιστής και δίνει λεφτά. Δεν είναι κομμουνιστές, ρε. Είναι, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Τι είναι αυτή η αριστερή. Περισσότεροι νεόπουλοι είναι στην Κίνα πλέον, εκατομμύριο. Τέλειος. Κομμουνιστές είναι, γιατί είναι. Υποτίθεται κομμουνιστές. Αλλάζουν τα δεδομένα. Ο λαός τρώει καλά ή ψοφάει στην πείνα εδώ. Στην πείνα ψοφάει. Α, στην πείνα. Πλάκα μου κάνει τώρα. Λίγοι είναι αυτοί που παίρνουν τα λεφτά, πολλοί αυτοί που είναι. Αυτός ο χριστιανισμός και ο κομμουνισμός θεωρία τι μεγάλη. Θεωρίες είναι, δεν πράττονται ποτέ, ρε φίλε. Καλά, αυτή τη γη να πούμε. Okay, οπότε μην πιστεύεις τίποτα. Όχι, λέω ότι. Διαλέγεις τον εύκολο τρόπο. Εσύ διαλέγεις το δύσκολο. Εγώ διαλέγω τη μάχη. Ποια μάχη, ρε παιδί. Η μόνη μάχη που έχει κάνει είναι στα εστιατόρια ναι, ρε, που κλείνει ο ισοφάγος από την πολυφαγία. Ποια μάχη, ρε παιδί. Η λάσπη και η βλακία. Ποια λάσπη, ρε παιδί. Η λάσπη και η βλακία. Ποια λάσπη, ρε παιδί. Εντάξει. Ποια λάσπη. Η μαγιά είναι να είσαι εκεί μαχόμενος. Πού μάχησες. Να πέφτει οπουδήποτε. Σε ποιο εστιατόριο μάχησες. Τα παίρνω από κανέναν. Όχι, πού μάχησες, δεν υπάρχει. Ρε φίλε, είμαι λαμόγιο. Όχι, ρε φίλε. Είμαι λαμό, είμαι έντιμος. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις. Μέχρι ποια τιμή είσαι έντιμος. Γιατί όλοι έχουν μια τιμή. Ρε είμαι έντιμος. Είσαι φτηνός. Άρα είχα. Παλεύω μαχόμενος. Πού μάχεσαι. Τι θα πει φτηνός. Στο Μαρκίνς του Μπαλί, πού, σε ποιο εστιατόριο. Με ποια σουτζουκάκια παλεύεις. Έτσι διαφήμιση. Έτσι γουστάρω. Εσύ γιατί έκανες τα σουτζουκάκια του Μπαλί πριν 2 χρόνια. Τα κάνω κι εγώ τώρα. Γιατί ωραία δεν ήταν. Τώρα χαλάσανε. Όποτε έπλεπε. Όποτε έπλεπε. Τα έκανε. Έπλεπε. Τώρα δεν βλέπει. Όχι. Καρ. Λέγε ρε κόκκινε, λέγε. Μαχητή εσύ. Έτσι. Kickbox με τα σουβλάκια παίζεις. Ποια είναι αυτή η μάχη που δίνεις. Τον κόκκινο το μαχητή. Κόκκινο λέει πολύ πόνο βγάζει για τον Μέγαρε. Γκόμενα την τρέμει να έχεις λέει. Ναι. Κώστα πάρε το μια κλωτσιά. Ναι. Κλώτσα τι να τον κλωτσίσω μπορώ τώρα. Σάμα θα καταλάβει. Δεν βγάζω για τον Μέγαρε χαϊβάνι. Για τις επιχειρήσεις οι οποίες κλείνουν. Ναι. Όταν κλείσανε 200.000 επιχειρήσεις και πήγανε στη Ρουμανία και στα Σκόπια, ο κόκκινος έλεγε η Μακεδονία είναι ελληνική. Δεν πήρε χαμπάρι τι έγινε. Τι να κάνουμε τώρα, να μαλώσουμε. Όταν στα λέγαμε. Μπράβο, να σωστό. Μιλήσουμε για μπάλα. Έτσι, μπράβο, σωστό, σωστό. Ναι, το άρα, λέω. Λέγα, ναι. Έτσι, ναι, ναι. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το οποίο με ενοχλεί με την υπόθεση Ιμπραήμοβιτς και Manchester United είναι το εξής πάρα πολύ απλό. Τι σε ενοχλεί. Ό,τι με ενοχλεί. Για πες. Κατά εκείνη έφυγε ο Φαν Χάλ. Ποιος θα πάει προπονητής εκεί. Ο Ζωζέ Μουρίνιο. Το πρόβλημα ποιο είναι. Ποιο είναι. Το Μουρίνιο τον έχω ψηλά. Όπως έχω ψηλά τον Κλοπ, κάποιος τον Γκουαρδιόλα, συγκεκριμένους προπονητές. Λοιπόν, μάλιστα. Το να πηγαίνει Μουρίνιο εκεί, στην πιο κερδοφόρα επιχείρηση ποδοσφαιρικά του κόσμου, η οποία λέγεται Manchester United, και να ξεκινάς με μεταγραφικούς στόχους, αν θα γίνει, τον Ιμπραήμοβιτς και. Πόσο χρονό είναι ο Ιμπραήμοβιτς? 35. Μεγάλος πολύ. Άλλο είναι το θέμα. 35, αλλά έβαλε και 35 γκολ φέτος στην Παρί. Πού τα έβαλε? Πού τα έβαλε? Στην Παρί. Champions League, ναι. Γαλλικό πρωτάθλημα. Πού πήγε με την Παρί στο Champions League? Μέχρι τα πρωί τελικά. Τι παιχνίδια έκανε. Καλά.
Εγώ λέω ότι έκανε πολύ έκανε καλά παιχνίδια. Δηλαδή, εσύ τώρα ποδοσφαιρικά λες ότι στα 36 του το ένα χρόνο στην πλάτη θα είναι καλός. Ναι, ναι. Είναι, κοίταξε. Έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Για πες, έχει δηλαδή, ένα σωματότυπο πάρα πολύ καλό. Έτσι. Ξέρει και μπάλα όμως, ανάλογα το σωματότυπο. Ξέρει πολλά κιλά μπάλα. Και υποψιάζομαι ότι ξέρει να κάνει και σωστή κατανομή δυνάμεων την ώρα του αγώνα. Είναι πιο δηλαδή έμπειρος. Είναι πολύ ευφυής. Ναι. Πάρα πολύ. Αυτό είναι δείκτης ευφυΐας. Πιστεύεις ότι ο χαρακτήρας του με το χαρακτήρα του Μουρίνιο το πρώτο μήνα διαπλακωθούν στα μπουνίδια, λες μες στα αποδυτήρια? Ερώτηση. Ρε φίλε. Ναι. Εγώ και εσύ είμαστε βρωμόπαιδα και τα δύο. Ναι. Εντάξει. Αν βάλουμε το εγώ μας ναι. πάνω από το εμείς, ναι. το κλείσαμε το μαγαζί. Το ίδιο πράγμα θα κάνει και ο Μουρίνιο με τον Ιμπραήμοβιτς. Μάλιστα. Πιστεύω ότι σε αυτή την περίπτωση οφείλει ο καθένας να ρίχνει νερό στο κρασί του. Δεν μου λες οι δεύτερες μεταγραφές που θέλει να κάνει η Manchester United. Δεν το ξέρω, κοίταξε, καταρχήν. Είναι. Για να μην σου για να παίξει ο Ιμπραήμοβιτς πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού. Για να μην καλά συζητάμε φορτώ. Κάτι που είναι, ναι, που είναι ναι. ουτοπία. Ας γίνει πρώτα θα το δούμε, να ανακοινωθεί. Άλλα και θέματα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, άλλα θέματα. Το δεύτερο είναι ναι. η περίπτωση Μπακασέτα. Ο Μπακασέτα. Πάει ο Μπακασέτα τώρα. Ναι. Είχε μια πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Από πού την είχε? Επί Βεζερζή δεν είχε. Ο Βεζερζή όμως όταν την έκανε έφυγε μετά. Ναι, ναι, μετά δεν έγινε μια πρόταση. Έγινε. Ναι, όχι ιδιαιτερότητα αυτό. Να ο Βεζερζή την έκανε την να πρόταση. Τελειώσω. Μισό, μισό. Έφυγε όμως μετά από μια εβδομάδα. Άρα μετά δεν επανήλθανε στο θέμα. Άρα... Θέλω να πιστεύω ναι. ότι όλα αυτά ναι. δεν γίνονται μόνο διαστόματος. Υπάρχει και ένα αρχείο. Υπάρχουν και πράγματα τα οποία κρατώνται. Δηλαδή τι θες να πεις? Δηλαδή κάνει μια επαφή. Ένας άνθρωπος του ΠΑΟΚ μαζί σου. Αυτό καταγράφει. Το προσφέραμε τόσα για να έρθει να δουλέψει σε εμάς. Δηλαδή τι, ρε πάει στο μιλητό είναι όλα. Ο Μπακασέτας αυτό κάνει για δεν ήθελε να πάει στον Ολυμπιακό και ήθελε να πάει στην ΑΕΚ. Να τελειώσω, όχι δεν είναι έτσι. Πώς είναι τα πράγματα δηλαδή. Είχε πρόταση από Ολλανδία. Ναι. Είχε κρούση από Ολυμπιακό, όχι πρόταση. Μάλιστα. Μπορεί να είναι κρούση και του ΠΑΟΚ. Δεν θέλω να λέγε, ναι, παρακάτω. Λοιπόν. Και με το που η ομάδα που αγαπάει από μικρό παιδί και πολύ καλά κάνει, τον έκανε πρόταση. Μάλιστα. Κατευθείαν είπε εκεί. Δεν έχει δικαίωμα να το κάνει. Φυσικά, αλλά. Εφόσον τελειώνει το συμβόλαιο, όταν δεν κάνει λάθος, τον Γενάρη. Αλλά. Ναι. Αλλά. Αλλά. Τάσο Μπακασέτα, επειδή είσαι ένας ποδοσφαιριστής. Ο οποίος αμφισβητήθηκε πάρα πολύ. Ναι. Όταν έφυγες από τον Αστέρα Τρίπολης. Ωραία. Και με τη μαγιά σου. Ναι. Έδειξες ότι μπορείς. Ναι. Εγώ λέω ότι μην αποφασίζεις με την καρδιά σου. Αποφάσισε με τη μαγιά σου και με την τσέπη σου. Μπορεί να έκανες την καλύτερη κίνηση που είχε στην ΑΕΚ. Αλλά σήμερα στην ΑΕΚ, αύριο μπορεί να μην είσαι, να πας σε κάποια άλλη ομάδα. Δεν υπάρχουν συναισθηματισμοί σε αυτά τα πράγματα. Θες μια. Γνώμη. Θες μια τάκα. Το ίδιο ισχύει και για τον Αποστόλη το Βέλιο. Θες μια και για τον Κλάους. Αλλά θα κλάψετε με το Βέλιο γιατί οι ελληνικές ομάδες. Και θα με τον Κλάους Αθανασιάδη. Α, και με το Βέλιο θα κλάψετε. Μπορώ να έχω μια ναι. ολοκληρωμένη. Αν ακούσετε καμιά πρόταση από ελληνική ομάδα και δεν πάει στο εξωτερικό, θα κλάψετε. Και θα κλάψει και ο Βέλιος, αν θα γίνει αυτό. Για τον Μπακασέτα, έβαλε και μια παράμετρο την οποία το μυαλό το δικό σου δεν πάει. Είμαι χαζός. Χαζός δεν είσαι, δεν πάει το μυαλό σου. Άλλο χαζός, άλλο λειψός. Εγώ δεν σε είπα χαζό, λειψός. Ότι δεν πήγε κάποιο το μυαλό, δηλαδή μπορεί να πηγαίνει στα πάντα. Όχι, ρε παιδί, δεν πήγε το μυαλό. Τη μία ασχολείσαι με τα πάντα, την άλλη δεν πήγε το μυαλό σου. Λοιπόν, δεν πήγε. Ο Μπακασέτας έχει μια πρόταση από τον Ολυμπιακό, ο οποίος Ολυμπιακός φαίνεται και είναι και χορτασμένος και κορεσμένος και ακούγονται πολλά ότι μπορεί ο Μαρινάκης να μην συνεχίσει κτλ. Και ανατέλει μια καινούργια δύναμη στο ελληνικό ποδόσφαιρο που είναι η ΑΕΚ, που μπορεί με τον ΠΑΟΚ να βγάλουν τον Γραμμένο και τον Παναθηναϊκό πρόεδρο στην ΕΠΟ κτλ. Εσύ λες, δεν τα ξέρει αυτά ο Μπακασέτας. Επαγγελματίας είναι. Συν τη άλλη, πιστεύει ότι στον Ολυμπιακό, αν δεν πουληθεί ο Φορτούνης, μπορεί να μην παίξει. Δεύτερη παράμετρος. Και η τρίτη παράμετρος είναι το συναισθηματικό. Υπάρχουν τρεις παράμετροι. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Στο σχόλιο μου διαφωνείς. Διαφωνώ, ναι. Δηλαδή λες ότι ακολούθησα την καρδιά σου και πήγαινα. Δεν ακολούθησε καμιά καρδιά του Κόκκινε. Ακολουθεί τη λογική. Η λογική ξέρει. Η λογική λέει ότι ο Μαρινάκης τελειώνει από τον Ολυμπιακό. Ανάμεσα. Αυτό το είπαμε στο παραπέμπτο. Περίμενε, ρε Κόκκινε. Περίμενε τον Μπακασέτα. Και η άλλη λέει ότι ανατέλει μια καινούργια τάξη πραγμάτων στο ποδόσφαιρο με την ΑΕΚ του Μελισσανίδη. Ωραία. Έτσι φαίνεται στον ορίζοντα. Έτσι θα σκεφτόμουν και εγώ και αυτό το λέω. Και το άλλο είναι ότι αν δεν πουληθεί ο Φορτούνης, γιατί ο Φορτούνης θέλουν να τον πουλήσουν, αλλά φαίνεται ότι δεν τράβηξε. Και η τελευταία εντύπωση, όπως λέει ο Καρτζαφέρης, ο Γιάννης είναι αυτή που μένει. Σου λέει, ακάτσω ρεζέρβα του, που δεν χωράω, εγώ πλάγια δεν παίζω. Φορ δεν είμαι, πρέπει να παίξω δεκάρι. Δεκάρι θα παίζει ο Φορτούνης και πώς θα παίξω εγώ αν μείνει και ο Τσόρι άλλο ένα χρόνο. Το μετράει και αυτό. Το κατάλαβες? Αυτό μετράει. Όπως το 1976. Κάτι άλλο. Άκου εδώ. Σου πω πώς σκέφτονται οι παίκτες. Ρε εσύ, άκου μια απάντηση. Πώς σκέφτονται οι παίκτες. Ρε εσύ, είναι συνάδει με αυτό το οποίο έλεγες πριν. Γι' αυτό θέλω να σου το πω.
ο Ολυμπιακός ήθιστε να, να παίρνει πάρα πολλούς παίκτες και να τους δανείζει πολύ εύκολα. Δηλαδή να κάνει. Ο Ολυμπιακός ήθιστε να παίρνει 100 παίκτες και να δανείζει. Το βάλε και αυτό ο Μπακασέτας. Σου λέει, και σου λέει να πάω και να πάω δανεικός. Ενώ. Ενώ στην ΑΕΚ τι θα γίνει. Θα παίξει. Και αυτός να παίξει και ο Μάνταλος να παίξει. Ο Μάνταλος μπορεί τύπης να παίξει έξω αριστερά. Να γλιτώσει ο Τσιγκουναράς. Πρόσεξε. Να γλιτώσει ο Τσιγκουναράς. Ο Μελισανίδης μια μεταγραφή του εξτρέμ. Να πάρει ένα κολόμπακα που ανεβαίνει. Να κλείνει μέσα ο Μάνταλος. Και να πάει το Βάργας από την άλλη μεριά δεξιά. Αντί για αριστερά παίξει δεξιά. Πέσει και από εκεί ο Βάργας. Και να τη βγάλει πούδρα. Ο Τζάμπας ο Μελισανίδης όμως. Δεν πάει να πληρώσει την ΑΕΚ τον Πανιόνιο και να πει πόσα θέλεις για τον Μπακασέτα Πανιόνιο, ένα, 800 μετά, πάρτα. Του λέει του Μπακασέτα ο Τσικουναράς, ο Σκρούτς Μακντάκ, ο Τζον Ρόμπαξ, ότι ξέρεις κάτι, μείνε λέει και το Γενάρη θα σε πάρω. Αν μου το έλεγε αυτό εμένα τώρα, γυρίζω αλλού, του πω αντε ρε γύφτο φύγει από εδώ, πάω στον Ολυμπιακό. Αυτό θα έλεγα. Κατάλαβες, εκεί γυρνάω πίσω λοιπόν το μυαλό μου. Κράτα την παράμετρο. Κρατάω, όχι. Ωραία μιλάς. Όπως. Όταν μιλάς. Όπως. Εγώ δεν είμαι σαν και σαν να σου κάνω το Μελισανίδη τώρα. Ω, εντάξει. Γιατί μπορεί να σου πει κάποιος. Ναι, ναι. Κοίταξε να δεις. Έξω από το χώρο, επειδή είσαι με το κόκκινο, δεν έχετε λεφτά. Ναι. Μιλάτε εύκολα. Πολλά τραγούδια ξέρετε, ναι. Για ελάτε λίγο εδώ. Ξέρετε πώς είναι τα γράμματα έξω. Ναι. Λοιπόν, μπορείτε να τον πάρετε μετά από 3 μήνες. Γιατί δεν είναι 6, είναι 3 μήνες. Ποιοι είναι 3 μήνες. Φίλε, από το Γενάρη που θα τον πάρει είναι. Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Γενάρης και η προετοιμασία 6 μήνες. Προετοιμασία θα κάνει κανονικά. Με ποιον θα κάνει κανονικά? Με τον Πανιόνι. Με τον Πανιόνι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Χωρίς τον Ουζουνίδη. Γιατί? Γιατί μαθαίνω ότι ο Ουζουνίδης την ψώνησε με τον Μπακασέτα. Αυτό. Έχει υπογράψει συμβόλαιο. Ποιο? Ο Ουζουνίδης. Πενταμυρεύεσαι. Δεν ρεύτηκα. Τι έκανε, Λόξικα ήταν. Τι ήταν αυτό το χουκ? Τι ρέψιμο ήταν η λόγια. Τι μπορεί να ήταν άλλο? Να χλάσει από το στόμα. Τι είναι, τι. Ή ρέψιμο είναι, ή. Πάρε σε διάνοια. Πληρώνει το λογαριασμό σου. Για λογαριασμό σου, εδώ σε 95,5 των FM. Στέλνετε με fax το λογαριασμό στο 940090 ή κάντε upload στη σχετική εφαρμογή που υπάρχει στο www.metrosport.gr ή στο facebook σελίδα μας αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες Μετρόπολης 95,5 με λαθινικούς χαρακτήρες. Καθημερινά 9 και 4, 11 και 4 και 7 και 4 γίνονται κληρώσεις χωρίς να δώσετε ούτε μισό ευρώ. Κάνουμε την κλήρωση, ανακοινώνετε το όνομά σας, επικοινωνείτε σε 30 λεπτά μαζί μας και αυτόματα κερδίζετε την πληρωμή του λογαριασμού σας. Τελικά αποτέλεσματα 1632 Σίδνεϊ Σάντον Λουνέγκ 2-2 χ το ημίχρονο χ. 1633 Χάμελ Γκέογκναμ 1-3 διπλό το ημίχρονο χ. 1634 Γκόιον Χ Γκανγκβόν 0-1 διπλό το ημίχρονο χ. Στο 82, 1635 Σεούλ Ουράβα 1-0. 1636 Κόρεαν Πόλις Μπούσαν 1-1 η φιλοξενούμενη με 10. 1637 Νταετζέον Σεούλ Ιλάντ 2-0 με τους γηπεδούχους να παίζουν με παίκτη λιγότερο. Και στο 1638 Ανιάνγκ Νταέγκου 1-1. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ. Ορίστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Εγώ είμαι. Αν δεν έχεις αντιρρήσεις. Γεια σου Βιβούρη, γεια σου Κωστή. Παναθηναϊκός, Αλέξης από Λίπολη. Καλώς το να. Τι γίνεται? Ησυχία. Πάρ' το γρήγορα ρε φίλε, 7 φορές καλησπέρα, τι γίνεται? Έτσι θέλει. Άντε πάρ' το, βάλε Δευτέρα φούλα ρε να πούμε, πάμε. Καταρχάς. Εντάξει ρε Κωστή, κάτσε ρε, μην βιάνεσαι. Κάτσε μια ώρα. Οι σπόδιλοι λοιπόν, μας θα ενωθούν. Ο Ζλάταν τα πήγαινε μια χαρά με τον Μουρίνιο και στην Ίντερ, έτσι. Εντάξει. Δεν είπε κανείς όχι. Όχι, είπε ο Κώστας, πώς μπορεί και λέω, σε αυτά ρίχνουν όλους το κρασί τους και ένας και άλλος. Έτσι ακριβώς. Καταρχάς, έχω ένα φίλο στο Λονδίνο, βέβαια αυτός είναι Arsenal, από ότι μιλούσαμε λίγο στο Facebook και με είπε ότι η πρώτη στόχη της United, έτσι όπως φαίνεται και έτσι όπως έχει ακούσει, είναι ο Baines και ο Higuain. Έτσι με είπε. Φίλε, περιμένουμε, νομίζω είναι ουτοπία να συζητάμε τώρα για το τι. Ναι, θα, σίγουρα, τι σίγουρα. Θα κάνει. Κωστή, μάλιστα. Φίλε, θέλω τη γνώμη σου. Πες μου λίγο, αν τελικά ο Βέλιος έρθει στον Παναθηναϊκό, ναι. Πώς βλέπεις το δίδυμο με τον Μπέρκ και δεν τον Βέλιο. Δεν χρειάζεται ο Παναθηναϊκός στο Βέλιο. Είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που δεν χρειάζεται το Βέλιο. Να τον κάνει τι. Ο Μπέρκ είναι 30. Εκτός αν πουλήσει τον Μπέρκ. Αν πουλήσει τον Μπέρκ, τότε χωράει. Σε 4-2-3-1, σε 4-4-2 σε ρόμβο ή σε ευθεία, δεν χωράνε αυτοί οι δύο μαζί. Δεν, λες ότι δεν κάνουν αυτοί οι δύο μαζί. Δύσκολα. Μάλιστα.
Έγινε, παιδιά. Να σου πω γιατί. Για πες. Γιατί θα πρέπει να μείνει ο Λέτο απ' έξω, πρώτον. Και δεύτερον, θα πρέπει ο Μπέρκ να γίνει χαμάλης του Βέλιου. Κάτι το οποίο, κάτι το οποίο ο Μπέρκ δεν το αρνείται, δεν θα το αρνηθεί, αλλά δεν θα έχει τα κουράγια να το κάνει. Να σου πω λίγο. Παρακαλώ. Αν πάμε έξω δεξιά. Δεν σου μιλάω για την ποιότητα του Μπέρκ, συγγνώμη. Δεν σου μιλάω για την ποιότητα του Μπέρκ. Σου μιλάω για το ότι ο Μπέρκ δεν μπορεί να κάνει και τον ασιστά δώρο και ένα ψηλό μαρκάρι και ένα διεισδύει και ένα πασάρι και ένα εκτέλει. Δεν γίνεται δηλαδή. Υπάρχει και κάτι πιο σημαντικό για να κλείσουμε. Για πες το, ρε. Ο Μπέρκ αποκλείεται να κάτσει πάγκο ή να θέλει ο Βέλιος να πάει να κάτσει πάγκο. Α, σίγουρα. Κατάλαβε. Για τον Μπαγκασέτα Κωστή. Ούτε ένα ούτε άλλο. Είναι πολυτέλεια να του έχει αυτού έξω τον έναν μέσα τον άλλον. Πολυτέλεια. Κωστή, να σε πω κάτι τελευταίο για τον Μπαγκασέτα που είπε ότι εσύ πήγε στον Ολυμπιακό. Ναι. Στον Ολυμπιακό θα πήγαινε, δεν θα παίζε. Το ξέρει έτσι. Πάλι στον Πανιόνιο ή σε καμιά Βέρεια, σε καμιά Καλονία. Εκεί θα σε έστελνα. Εάν ήταν να πουληθεί, αν ήταν να πουληθεί ο Φορτούνης θα πήγαινα. Είπε ο Φαλακρός. Το Φαλακρός. Αν ήταν να φύγει ο Φορτούνης θα πήγαινα. Αυτό. Επειδή δεν θα φύγει ο Φορτούνης. Δεν χωράει. Αν ο Κόντρος πιστεύει ότι χωράει, δεν χωράει. Εγώ σου λέω ότι δεν θα έπαιζε. Δεν χωράει. Και να φεύγει ο Φορτούνης. Δεν χωράει. Να είσαι καλά. Γεια σου. Να είσαι καλά, παρακαλώ. Καλησπέρα. Τι κάνεις, Αργανάκη μου. Αργανός από Αθήνα, τι κάνουμε. Δόξω. Από τη στιγμή που το ποδόσφαιρο συνδέεται άρρηκτα με την επιχειρηματικότητα, μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα, γιατί το θεωρείτε ανήσυχο. Σαφέστατο και καλά κάνεις. Ωραία, ωραία λοιπόν. Επειδή έμαθα ότι μια λυσίδα καταστημάτων σούπερ μάρκετ η οποία αντιμετωπίζει δυσκολίες οικονομικές πρόκειται να εξαγοραστεί από μια άλλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ η οποία οικονομικά πάει καλά, με Έλληνα στο τιμόνι επιχειρηματία που ξεκινάει από σίγμα. Ένα-ένα, γιατί είναι. Συγγνώμη, συμπάθαμε που σε διακόπτω, αλλά είναι σφαλμένα αυτά που μας δίνεις. Εξαγοράστηκε από το Σκλαβενίτη. Εξαγοράστηκαν τα 33 υπερ μάρκετ Μαρινόπουλος. Τίποτα άλλο. Ναι. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Οπότε τα άλλα δεν εμπλέκονται πουθενά. Ναι, ναι, αυτό. Γιατί υπάρχουν άλλα 1300 καταστήματα Μαρινόπουλος. Ναι. Και άλλα 120 καταστήματα Καρυπίδης, Μαρινόπουλος. Ναι, απλά το θέμα ποιο είναι, ρε φίλε, ότι όταν πίσω από αυτή την εξαγορά των καταστημάτων ναι. Ακούγεται, δεν ξέρω άμα ισχύει όχι, ότι μπορεί σε χρηματοδότηση να βρίσκεται ένας παράγοντας ομάδας άλλης. Όπως. Όπως ότι μπορεί, λέω, υποθέτω αυτό που ακούγεται, δεν λέω ότι το ξέρω 100%, ότι μπορεί να είναι ο κύριος Σαββίδης πίσω από... Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένα. Ο κύριος Σαββίδης με τον κύριο Καρυπίδη κάναν και δουλειές και πλέον δεν κάνουν δουλειές. Δεν κάνουν δουλειές. Όχι, όχι, όχι. Οπότε, ναι, να πάμε τώρα στο άλλο θέμα που είναι της εκαθάρισης. Που ακούγεται ότι ήθελε να παραιτηθεί ο κύριος Καθαριστής, αλλά τελικά λέει δεν θα παραιτηθεί. Αφού πληρώθηκε, τον είχαν απλήρωτο. Ναι, αλλά το θέμα. Αυτοί θέλαν είναι... τζάμπα οι καθαριστή να έχουν. Ναι. Ναι. Συμφωνώ με αυτό ότι πρέπει να συζητήσουμε. Του δώσαν κανένα φράγκο, ακούνηθεί ο άνθρωπος. Ναι, απλά το θέμα ποιο είναι, ότι πρέπει να υπάρχει και μία ομπρέλα όσον αφορά το θέμα των παλιών που άμα πτωχεύσει η εταιρεία θα σφάρουν τα κίνητα. Μία ομπρέλα προστασίας εννοώ. Α, δεν το ξέρω. Δεν πρέπει να υπάρχει. Βέβαια. Ναι, λέω μήπως γι' αυτό ρε παιδί μου καθαρίσεις ότι σε συνδυασμό με το ότι δεν ήταν συνεπής απέναντί του ότι μήπως σκεφτόταν και τους παλιούς που άμα πτωχεύσει η εταιρεία ότι θα χάσουν τα σπίτια τους. Τι να σου πω ρε, ειλικρινά είναι πολύ περίεργη ιστορία. Είναι πολύ περίεργη ιστορία, συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Απλά το θέμα ποιο είναι τώρα, ότι θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν αμιγώς ποδοσφαιρικά και να λειτουργήσουν έξυπνα το καλοκαίρι, γιατί 30 του μηνός λένε ότι είναι η Γενική Συνέλευση, που θα αποφασίσει ο ερασιτέχνης ποια θα είναι τα λεφτά που θα πρέπει να χωθούν για να γίνει το μετοχικό κεφάλαιο της καινούργιας εταιρείας. Αυτά τα λεφτά δεν θα πρέπει να είναι ζεστά και μετρητά. Μάλιστα. Λογικά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Έλα κύριε. Ναι. Ναι. Ορίστε. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Δεν μου λες Κωστή. Έλα κύριε Κώστα. Το μάτσα του κυπέλου με τον Ηρακλή το είδες στην Καστοριά, δεν είναι. Βέβαια. 12 χρονών. Μπράβο. Δεν έπρεπε να αποβληθεί ο Σαργκάνης στη φάση εκείνη. Όχι. Στο πέναλτι έπρεπε. Όχι. Στο πέναλτι που κάνει, μισό λεπτό, κάνει καρατιά πάνω στο Παντελευθερίου και του πάει το χέρι. Μισό λεπτό κύριε.
Μισό λεπτό. Οι κανονισμοί του 80 ήταν διαφορετικοί. Όχι, υπήρχε κόκκινη κάρτα. Υπήρχε καρατιά μαρατιά. Τότε δεν βγάζαν κόκκινη κάρτα. Και ο Σπυρίδωνας με τον πατέρα μου έπρεπε να φάνε κόκκινη κάρτα στο τελικό γιατί βρίζαν τον κούκκι. Άλλο το 70 και άλλο το 80. Το 80 τα ίδια σκατά ήταν. Λάθος κάνεις. Λοιπόν, άκουσε εδώ να δεις. Ο Ηρακλής έβαγε 5 γκολ και τι έπρεπε. Τι θα πει έπρεπε. Δηλαδή, συγγνώμη. Ήταν κίτρινη κάρτα. Ήταν κόκκινη. Ήταν κίτρινη ήταν κάρτα. Κόκκινη κάρτα. Εντάξει, κόκκινη 10 χρονών ήσουν τότε. Ακόμα... Σηκώθηκε. Ενώ είσαι 12. Έκανε... Σιγά το σκατό. Έκανε εκπληκτική εκτείναξη ο Σαργκάνης. Βρήκε το Χατζη Ελευθερίου. Ποια εκτείναξη, ρε. Σηκώθηκε. Το μαλατσάκι τσάν σηκώθηκε το κακάκι. Δεν μου λες ρε κόκκινε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ήταν κόκκινη κάρτα αυτό. Εννοείται. Το 82 όταν ο άλλος ο τερματοφύλακας της Γερμανίας σκότωσε τον Γάλλο γιατί δεν βγήκε κόκκινη κάρτα. Κακόθ. Δεν βγάζαν κάρτες τότε. Τι λες. Κακόθ. Λοιπόν πάμε παρακάτω. Αφήστε τώρα τη μικρή ομάδα του Ηρακλή που έβαγε 3 γκολ, 5 γκολ από τον Παράσκο. Και τον Σιαπανίδη και τον Αγόρ και τον Ερμίδη. Άιντε. Κομπλεξάρε. Λέγε. Αρχικομπλεξικέ. Ναι. Όσον αφορά τον Μπακασέτα, ναι. Θεωρώ σίγουρο, ναι, ότι ο Μελισσανίδης θα τον πληρώνει από τότε που αρχίζει η προετοιμασία, ανεξάρτητα αν τον πάρει τον Ιανουάριο. Το θέμα είναι ότι ο ανοιχτοχέρης ο Μελισσανίδης, ναι, ναι, δεν, ναι, δίνει, ναι, λεφτά στον Πανιόνιο να κάνει μια μεταγραφή ουσιαστική για την ΑΕ. Αυτό είναι. Συμφωνούμε. Δεν θέλει να πληρώσει 300. Θα κάνουμε αβάντες τώρα τους επιχειρηματίες, θα κάνουμε. Αλλά ο ίδιος ο Μπακασέτας καλά κάνει, γιατί στον Ολυμπιακό δεν έχει μέλλον, θα πάει δανεικός. Δεν κατηγορεί κανένας. Συμφωνούμε όλοι με αυτό. Η κατάπτυστη στο θέμα είναι ο Πανιόνιος και η ΑΕΚ. Ο παίκτης έχει το δικαίωμα, γιατί είναι προσωπικότητα, υπάρχει το θέλω του και μπορεί να πει εγώ δεν θέλω να παίξω εκεί, δικαίωμά μου είναι. Πώς θα γίνει δηλαδή. Δεν μου λες να σε ρωτήσω. Μάλιστα. Ο Γιαννιώτας σε ποια ελληνική ομάδα εκτός από τον Ολυμπιακό δεν θα έπαιζε δεκάδα. Ο Γιαννιώτας, ναι, δεν θα έπαιζε δεκάδα. Καιρό το θα σου πω εγώ. Στον Παναθηναϊκό, γιατί ο Μπουμάλ είναι καλύτερος. Ποιος Μπουμάλ, ο Μπουμάλ δεν υπήρχε ακόμα στον Παναθηναϊκό. Ο Μπουμάλ, στον ΠΑΟΚ που θα έπαιζε, θέση του Μάκη του Ροντρίγκες. Καλή ερώτηση. Στον ΠΑΟΚ. Στη θέση του Μάκη του Ροντρίγκες. Καλή ερώτηση, καλή ερώτηση. Στον ΠΑΟΚ πιθανόν να μην ήθελε να παίξει γιατί δεν είναι αδιανός, λέω εγώ. Η ερώτησή σας κύριε Κώστα είναι, δεν κοιτάμε τώρα τα συναισθήματα. Από το Ροντρίγκης είναι πάρα πολύ καλύτερος και είναι πολύ πιο κοντά στο γκολ. Ποιος? Ο Γιαννιώτας. Γιατί εγώ τον είδα με την εθνική ελπίδα. Είναι όταν λίγο ήταν πιο κοντά στον γκολ από τον Ροντρίγκες. Αυτό είναι αλήθεια. Πολύ σωστά. Καλή και ερώτηση του κόκκινου. Έχω διαφορετική. Καλή ερώτηση του κόκκινου. Πολύ σωστή. Πότε είναι διαφορετική γνώμη. Καλά. Κοίταξε Κωστή. Εγώ τον έχω δει εδώ με την εθνική ελπίδα μαζί με Καρέλη, Βέλιο και Κίτσιου. Και πετούσε εδώ. Ναι. Με την εθνική ελπίδα. Με τον Τσάλα τον προπονητή. Μάλιστα. Να είστε καλά. Γεια σα. Παρακαλώ. Καλή η κουβέντα είχατε. Ναι, έλα φίλε. Καλησπέρα ρε παιδιά. Πω από Μπακασέτας, Γιαννιώτας ρε παιδιά, μόνο το σεβασμό ρε παιδιά, συγγνώμη αλλά τι να το. Τέλος πάντων. Λίγο κουραστικό μου ακούστηκε. Κουραστικό για τους άλλους ακούγεται ότι εσείς, εγώ... Εσείς κύριε τι ομάδα είστε. Ότι εγώ και θέλουμε να μιλήσουμε για Ηρακλή. Τι ομάδα είστε κύριε. Εγώ είμαι ΑΕΚΤΙΣ είμαι. ΑΕΚ, ναι. Πήρα να πω ότι εντάξει ρε παιδί μου, να σας ρωτήσω κιόλας βασικά. Η ΑΕΚ άμα πάρει τα τρία επομένοντα μάτς με 1-0 και τα τρία με σκορ 1-0 υπέρ της βγαίνει πρώτη. Ναι. Αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Ναι, θεωρητικό. Κάντο. Κάντο μπορείς. Τα τρία δηλαδή που έφαγα στη Λεωφόρο δεν μετράει. Δηλαδή τρία τα ποινοτική τα φυσικά, αλλά είπαμε με τρεις νίκες η ΑΕΚ με 1-0 είναι πρώτη, έτσι. Ναι. Άρα μπορεί να κάναμε και συντήρηση δυνάμεων. Με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Ρε φίλε, τι πίνεις, πες μου ειλικρινά. Καλό Εβιτάλ, κλείσε. Τα λέμε, επόμενη γραμμή. Πάμε, επόμενη, ναι, γραμμή. Ναι. Η ΑΕΚ βιολογικά ήταν ερείπιο, 3 μάτς 6 ημέρες. Ήταν πολύ μεγάλο ερείπιο. Ακριβώς. Αυτό νομίζω ότι συμφωνούμε και με τον Γρηγόρη. Καλημέρα, ναι. Και έγκλημα ήταν που δεν κόλλησα με τον Άσο, βεβαίως, και πήγα το στα λίγα γκολ. Πάμε, φίλε, ναι. Μ' αρέσουν οι ορθολογικές δικαιολογίες που βρίσκουν οι οπαδοί όλων των ομάδων για να δικαιολογήσουν συντριβές τύπου 3-0. Δηλαδή, αν ένας οπαδός δεν μπορεί να δει ότι αυτή η ΑΕΚ πλέον έχει τελειώσει, τι να πω. Ξέρω εγώ, μπορεί να γίνουν και τα πίστευτα, ποδοσφαιράκι είναι.
Λοιπόν, καταρχήν να σας καλησπερίσω, να πω τρία πράγματα έτσι μπαμ-μπαμ, για να μην σας κρατάω και τις γραμμές. Πρώτα απ' όλα, φίλε Γρηγόρη, για σένα, τι θα πει αριστερή κυβέρνηση. Δηλαδή, επειδή είναι αριστερή κυβέρνηση... Και δεν τα κάνει. Δεν μπορεί... Αυτό είναι δίθεν. Ωραία δικαιολογία είναι. Θα σου πω. Άντε, μπράβο. Θα σου πω. Ένα λεπτό. Να πω, ρε Γρηγόρη, και μετά απαντάς, ρε αγάπη μου γλυκιά. Να πω και να απαντήσεις. Λοιπόν, μας έχει αποδείξει καμιά αριστερή κυβέρνηση όλων των εποχών ότι είναι με το λαό. Με τα μπουκάλια τους έχουν πάρει όλους. Κομμουνιστικά καθεστώτα, ξέρω εγώ, αριστεριστικές καταστάσεις και μόλις παίρνουν την εξουσία στα χέρια... Δεξιότητα και το δεξιό. Άρα λοιπόν, γιατί τους δικαιολόγουμε, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι καλύτεροι από τους δεξιούς. Χειρότεροι είναι τρεις φορές και μάλιστα είναι και μουλοχτοί. Δεν μπαίνω. Τώρα μισό λεπτό. Ξεκινάς από εδώ και τελείωσες πέρα. Έκανε μια. Στην Ελλάδα αριστερά δεν είχαμε δει ποτέ. Τώρα δεν τη βλέπω. Τώρα δεν είναι. Μπορώ ρε παιδιά να απαντήσω. Δεν μίλησε για Ελλάδα. Μπορώ να απαντήσω. Κατάλαβα ότι μίλησε εγώ γενικώς. Γενικά. Κατάλαβα, το κατάλαβα. Αλλιώ, στην Ελλάδα όμως ψηφίσαμε πρώτη φορά. Όχι εμείς, ο κόσμος που την εξέλεξε. Λοιπόν, καλά έκανε και το εξέλεξε. Δεν πρέπει να το κρίνω εγώ αυτό το πράγμα που βλέπω. Τι, ότι σου φαίνεται περίεργο ότι μια αριστερή κυβέρνηση. Πρέπει να το κρίνω. Μόνο αριστερή κυβέρνηση. Ρε Σινίκο, όταν ακούω τον άλλο τον απίθανο που λέει αριστερός και μου να με τη βάστηκα στο στήθος. Να λέει ότι αν τα μέτρα δεν ήταν καλά, θα πέφτανε Μολότοφ και θα γινόταν χαμός έξω από τη Βουλή. Λέω συγγνώμη, εγώ δεν δέχομαι να με λέει τόσο ηλίθιος. Καλά σε κάνει. Καλά σε κάνει. Γιατί δεν έχει σημασία αν εγώ δεν την πιέζω. Όχι, καλά σε κάνει. Γιατί σου λέει, στη λέει κιόλας. Μπράβο του που το λέει. Εγώ δεν κατηγορώ αυτόν τον Σιριζέο. Όχι. Εγώ κατηγορώ τον καμένο. Αυτόν τον Βρούτο. Ο οποίος τη μια ψηφίζει τα μέτρα και απ' την άλλη τα θεωρεί απαράδεκτα. Αυτός έτσι θέλει κεφαλοκλείδωμα και γουδί. Αυτός ότι ο Σιριζέος, ο Σιριζέος σου τη λέει ωραία. Σου λέει γιατί τα μέτρα τι είναι. Τι κάθεστε κάτω δηλαδή. Αφού είστε τα μέτρα κακά, τι παίρνετε τις ρετσίνες και την Παοκάρα και την Ολυμπιακάρα και μαλώνετε. Καλά σε λέει. Ο καμένος όμως που απ' τη μια τα ψηφίζει, καλά κάνει και τα ψηφίζει. Την άλλη τι βγαίνει και μας λέει ότι ξέρεις δεν είναι καλά τα μέτρα. Αυτό σε δουλεύει. Ο καμένος απ' τη μια τα περνάει και απ' την άλλη κάνει λαϊκισμό. Αυτό είναι για μπουνίδια. Άντε μπράβο. Γιατί ποιος δεν είναι. Και για να κλείσω και για, να κλείσω και για το θέμα του Μπακασέτα το οποίο συζητάμε. Παρακαλώ. Έχουμε δει πάρα πολλά παιδιά τα οποία όπως είναι ο Κολοβός, όπως είναι ο Γιαννιώτας, όπως είναι ο Τσαλδάρης, όπως είναι ο άλλος ο Καλυμάνης, πώς το λένε, Καραμάνος ξέρω εγώ και τα λοιπά, τα οποία κάνανε τα παιδιά μια τεράστια προσπάθεια για να μπορέσουν να σταθούν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και ο Ολυμπιακός τους έχει ξεζουμίσει και τους έχει κάνει τα σκουπίδια του δεξιά και αριστερά. Ο Μπακασέτας λοιπόν ορθά δεν πάει στον Ολυμπιακό γιατί έκανε αγώνα μετά τον πατακτράκ που έπαθε από τον Αστέρα Τρίπολης. Να πάει στον Πανιόνιο να κάνει το restart του και να πάει στην Άρη. Να ξαναγίνει δηλαδή τι. Να ξαναγίνει ο Κολοβός, να γίνει ο Καραμάνος, να γίνει ο Τσαλδάρης. Γιατί. Ας το παιδί να πάει σε μια ΑΕΚ, να πάει σε ένα ΠΑΟΚ, να πάει σε έναν οποιαδήποτε άλλη ομάδα να παίξει ποδόσφαιρο. Ο δικός μας ο Τσαλδάρης, ο οποίος μάτωσε για να φτάσει εκεί που έφτασε και για 100 χιλιάρικα άλλαξε όλη του την οτροπία και όλη του την κουλτούρα, τι κατάφερε. Να γίνει σφουγγαρίστρα του Ολυμπιακού. Κρίμα για αυτά τα παιδιά. Για τα παιδιά με αξίες. Να το ξέρετε αυτό. Φιλιά, γεια σας. Στον επόμενο. Ορίστε. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Είμαι Ολλανδός. Ολλανδέ, ετοιμάσου. Πουλάει ο Τσαλτίδης σαν τρακτέρ. Καλά, καλά. Στάγερ. Αυτά τα όνειρα κάτω. Στάγερ. Στάγερ πουλάει. Εγκάτω. Ελπίδα πεθαίνει τελευταία, να ξέρεις. Άκου. Βγήκε ο κύριος Γραμμένος πριν μια μισή ώρα και είπε ακριβώς τα ίδια πράγματα που έχουν πει όλοι οι προηγούμενοι. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση γιατί έχω τρελαθεί. Συμφωνώ 100% ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο κύριος Παπαθανασάκης μέσα στον Ηρακλή. Συμφωνώ. Συμφωνώ ότι τις ίδιες ευθύνες αναλογούν και στον Παπαδόπουλο, τις ίδιες ευθύνες αναλογούν και στον Μάκη του Σεντελίδη. Παρόλο που δήλωνε ότι ήταν άνθρωπος που ασχολιόταν με τις ακαδημίες και δεν είχε σχέση με την ΠΑΕ. Όλοι ξέρουμε ότι είναι ένα ψέμα. Είναι οι γνωστοί άγνωστοι οι οποίοι κάνουν κουμάντους στις ομάδες, είτε λέγονται Δημήτρης Γιαναγκόπουλος και είναι επιφανής παράγοντας, είτε Μελισανίδης που είναι επιφανής οπαδός της ΑΕΚ, όλα τα σχετικά έτσι. Αυτά τα περίεργα που ζούμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ο Περνάκης δεν είναι πλέον ας πούμε μεγάλο μέτοχος του Ολυμπιακού ή δεν ασχολείται με τα κοινά του Ολυμπιακού. Ναι.
Πάμε λοιπόν παρακάτω. Όλοι βγαίνετε και μου λέτε ότι ο κύριος Παπαδασάκης, καλός άνθρωπος, αγαπούσε τον Ηρακλή, ναι, με πάθος, ναι, έκανε λάθη στην επιλογή των συνεργατών. Πρέπει να καταλάβετε, κύριοι, ότι η επιλογή των συνεργατών βαραίνει το μεγαλομέτωχο. Και από τη στιγμή που τα κλειδιά τα έχει ο κύριος Παπαθανασάκης όσον αφορά το σύνολο των χρεών, συν την ανάληψη των χρεών που πήρε από τον αείμνηστο, το ότι μπορεί να μην έκανε καλές επιλογές βαραίνει τον ίδιο. Οι συνέπειες βαραίνουν τον ίδιο. Οπότε ο κύριος Παπαθανασάκης έκανε λάθος και απέτυχε. Δεύτερο πράγμα που θέλω να εστιάσω. Λέει ότι κάποιοι, ο κύριος Γαμένος τα λέει, ότι κάποιοι λέει με κακή πρόθεση, αλλά όχι για να βλάψουν το σύλλογο, αλλά για ιδία ωφέλη, κάνανε κάποιες πράξεις μέσα στον Ηρακλή. Και λέει και με τις πράξεις τους αυτές, λέει έμεσα βλάψανε τον Ηρακλή. Και ρωτάω εγώ τον κύριο Γραμμένο και τον κάθε κύριο Γραμμένο, γνωρίζει τι έχει πει μέσα σε αυτή την πρόταση? Όταν κάποιος τους λέει, και λέει δεν εννοώ τον πρόεδρο αλλά ανθρώπους που ήταν δίπλα από τον πρόεδρο, και μιλάμε πλέον για ιδία ωφέλη όποιου τύπου κι αν είναι αυτά, και μαθαίνουμε, μπράβο, και μαθαίνουμε λοιπόν ότι η τρύπα από το 1,2 έχει πάει στα 3 και δεν πάμε αυτά. Η θύρα 10 θα βάλει φρένο στην πώληση για να οικονομήσει ο Παπαθανασάκης. Ή θα γίνει ζαγουδάνης και αγελάμε και μαζί σας. Λέγε. Το μόνο πράγμα που θα μπορέσει να πουλήσει ο κύριος Παπαθανασάκης είναι και άμεσα τον Ηρακλή. Κανέναν παίκτη και κανέναν άλλον δεν πρόκειται να πουλήσει. Να είσαι... στη Γάμα Εθνική Ραυτόπουλο, να ξέρεις ότι θα ξαναπάς με μόνο στα πιο τρελά όνειρά σου. Να είσαι καλά. Εγώ λέω τις παραμέτρους, όνειρα δεν έχω. Πάμε, ναι. Ο τελευταίος για το ημίωρο, ναι. Άντε, πάμε. Ναι. Καλησπέρα. Σπέρα. Πρώτη φορά παίρνω. Μπράβο. Κώστας λέγομαι, Αριανός. Γελάς, ε. Λοιπόν, είμαι παλιός Αριανός. Μετανοήσαντας. Α, μετανοήσες, μετανοημένος. Μετανοήσαντας. Ποτέ, ποτέ, παιδιά, ποτέ. Όχι, λέμε ρε παιδί μου, ήσουν ένα σουπερόσκυλο και έγινες Αριανός. Γιατί ήμουνα και σουπερόσκυλο, είμαι τώρα, και σουπερόσκυλο. Α, είσαι και σουπερόσκυλο. Θα σου πεισώ, Αριανός είσαι ή σουπεράς? Αριανός. Δεν είσαι σουπεράς. Λοιπόν, από το έργο που επετέλεσε ο Σούπερ 3, θα σας πω ποιο είναι. Μπορεί να έκανε 1002 λάθη, συσπήρωσε τον κόσμο του Άρη, έκανε το λαό του Άρη μεγάλο. Δέρναν τους ιερολογίτες, βέβαια. Λοιπόν, δέρναν τους ιερολογίτες. Εγώ είμαι Αριανός. Τους πιάνανε με... Πήγαινα... με μυρωδιές. Εγώ είμαι Αριανός που πήγαινα το 85. Τα ξέρουμε, τα ξέρουμε. Γελάτε. Τι να κάνω, κλαίμε. Φίλε, περασμένα με... Να σου πω κάτι. Άκου, Γρηγόρη, δεν, όχι, δεν αξίζει να μιλάς σοβαρά για αυτά. Άκου να σου πω τι έκανε. Εγώ είμαι Αριανός που πήγαινα το 85 στην Τούμπα, 70 άτομα ξεκινούσαμε από την Παπαναστασίου. Χωρίς αστυνομίες δεν υπήρχαν τίποτα και τρέχαμε να προλάβουμε να μπούμε μέσα στο γήπεδο. Δεν το ξέρω. Και ο Κωστής ήταν για να ερχόταν. Δεν μου λες, φίλε. Αλλά ερχόταν μεταφιεσμένο. Από κόκκινο το μαλλί του καθηγητή. Δεν μου λες, φίλε. Πηγαίναμε στην Τούμπα τέτοια. Πούλησες κανένα της Παπίου, εσύ? Πούλησες κανένα. Αγόρασες κανένα δίσκο της Παπίου, εσύ? Της Παπίου, όχι. Όχι. Εχθρός. Γενικά εχθρός της Πυριάρας. Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχήν, παιδιά, γελάω, ρίχνω το γέλιο της αρκούδας. Ναι. Σας γουστάρω πολύ, έτσι να συνεχίσετε. Λοιπόν, δύο επισημάνησα κάνω. Να κάνεις είναι... σε 15 δευτερόλεπτα ταχύτατα. Ταχύτατα. Μας η πρώτη είναι για πολιτικά, πρώτη φορά αριστερά με Δεκανίκη το Καμένο. Ναι ρε φίλε. Και το δεύτερο είναι όσον αφορά τον Άρη και γενικά το ποδοσφαιρό, όταν αποκτήσει ο κόσμος παιδεία με την έννοια να πηγαίνει στο γήπεδο γιατί γουστάρει την ομάδα του, γιατί θέλει να πάει να δει μπάλα. Το αν θα δει καλή μπάλα ή όχι, να αγαπάς το ποδόσφαιρο και να πηγαίνεις στο γήπεδο, είτε είναι γάμα εθνική είτε είναι β'. Εγώ έχω φάει και τη β' εθνική με τα κουτάλια, έχω φάει και χωράφια, έχω φάει και χωριά και απ' όλα. Το θέμα είναι να πηγαίνεις την Κυριακή στο γήπεδο και να λες πάω 2 ώρες, θα περάσω καλά. Ναι. Δεν θέλω μουσικές. Ούτε ξέρεις ποιο τραγούδι. Δεν θέλω. Άμα είναι πάτη στο Republic να κάνετε μουσική. Λοιπόν, το 2310 και τα 3 και πάλι δικά σας. Να πω ότι η εκπομπή είναι μια προσφορά από τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, όπου μπορείτε να βρείτε τα ανταλλακτικά της αρεσκίας σας εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Μέχρι και μηχανές αυτοκινήτων με 150 ευρώ κοστί μου. Καλά ακούς. Όλα αυτά στο 18133 και με γραπτή εγγύηση.
Κωστή, το Βέλιο, το, πώς τον είδες δίπλα στη δούξα νομικού? Το όχι. Για το γυαλί, λέει 831. Δεν το είδα, για πες μου, ενημέρωσε με. Ούτε εγώ το είδα. Έχει κόμμα να τη δούξα νομικού. Σοσιαλιστικό. Απλά πουλήθηκαν οι κουκουέδες για να πάρουν ένα κομμάτι ψωμί και εκεί να πασοξίδες. Ο Μπέργκ αγόρασε σπίτι, ναι, και είπε πως δεν φεύγει. Και αν μπορεί θα κάνει και γιούρο. Πείτε ποιον άλλο πληθυντικό εκκλησιμένο Παναθηναϊκό και μετά μιλήστε για Βέλιο. Ποιο Βέλιο, ρε παιδιά. Ο Λέτου χρόνου υπολογίζεται περισσότερο για δεκάρι. Μάλιστα. 9-10 είναι ο Λέτου. Λοιπόν, για να δείτε, παιδιά, τι γλύφτη είναι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο. Εγώ μετά από εδώ έχω δουλειά. Πού θα πας? Μωρικότα. Πού θα πα? Θα έρθει. Πού? Κότα. Στο γήπεδο του Μακεδονικού. Όταν εγώ πήγαινα στο γήπεδο του Μακεδονικού, ούτε αντίδρασε στον Άι Θαράπη δεν μοίραζε. Εγώ λέω, ναι, μετά από εδώ θα πάω στο γήπεδο του Μακεδονικού. Ναι. Αλλά γιατί θα πάω? Γιατί? Παίζει Μακεδονικό ο Καρδίας. Γιατί παίζουν? Για την άνοδο στην Γάμα Εθνική. Μπαράς παίζουν. Ναι. Μεγάλα μάτς είναι αυτά, φίλοι. Δεν αμφιβάλλω. Θα λέω μπορεί ότι... να είσαι μάπα και να πάρει μάτς. Εγώ θα πάω. Ναι. Εσύ θα έρθει. Θα έρθω. Με ποιον θα είσαι? Με τον ναό Καρδίας, εννοείται. Ναι, γιατί. Εσύ με ποιον θα είσαι? Το Μακεδονικό. Γιατί... Ούμπορη γλύφτη, ρόμπα ξεκούποτη, σκύλε του Ανδρώνη. Ελά, τι έχουμε? Έχουμε Βλαχόπουλο. Τι πάνω, θέλει αυτή η κρύα? Πάνω που είπα σκύλε του Ανδρώνη. Ναι. Τι είναι, ρε κρύε, τι θέλει? Έλα, Βασίλη. Τι θε, ρε κρύε? Γεια σου, Γρηγόρη. Έλα, αδερφέ. Καλά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, μεταφέρω την πληροφορία με κάθε επιφύλαξη, γιατί δεν έχει υποποιηθεί ακόμα τίποτα. Έχω την πληροφορία ότι έχει εκδοθεί και έχει κοινοποιηθεί στις ομάδες η απόφαση του αθλητικού δικαστή σε ό,τι αφορά την κλωτσοπατινάδα που έγινε στον δεύτερο αγώνα των δύο ομάδων. Και σύμφωνα με την πληροφορία που έχω, την οποία επαναλαμβάνω, την μεταδίδω με επιφύλαξη και περιμένω την επίσημη απόφαση, έχουν τιμωρηθεί από μία αγωνιστική για τον Άρη ο Waters και ο Φέιτ και για την ΑΕΚ ο Παντονίου και ο Σάκοντα. Καθώς επίσης και ότι ο Τζέρελ Μακνίλ του έχει επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο. Άλλα αυτά, εντάξει. Ναι. Σε περίπτωση βέβαια που ισχύει αυτή η πληροφορία, ναι, μιλάμε ότι ο Άρης ουσιαστικά θα παίξει με έναν Αμερικάνο και αντιλαμβάνεστε ότι τα δεδομένα του αγώνα αλλάζουν άρδιν. Ναι. Γιατί θα παίξει δηλαδή χωρίς δύο παίκτες που του πήρουν πάνω από 30 πόντους. Εντάξει, μην κλαις κιόλας, εντάξει, εντάξει. Ναι, 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 μην το συζητάμε. Όχι, δεν κλαίω. Όλα τα δεδομένα λέω. Τι είναι οι παίκτες αυτοί. Δεν μου λες. Για να ξέρει και ο κόσμος. Ωραία, δηλαδή, ωραία. Έχουμε άλλη πληροφορία να σε ρωτήσω κάτι. Ορίστε. Έχεις άλλη πληροφορία για να σε ρωτήσω κάτι, λέω. Όχι, τώρα μεταφέρω την πληροφορία. Ωραία. Και περιμένουμε να... Την επίσημη. Τη δίνουμε πρώτη, λοιπόν. Ο Βλαχόπουλος τη δίνει πρώτη πριν βγει στον αέρα. Λοιπόν, πολύ ωραία ερώτηση. Στη Χάνθ πήγες με τον Γκάλι τότε, χθες πρώτα ήταν. Βέβαια, χθες εκεί ήμουν, ναι. Ναι. Δεν μου λες ο Γιώργης το διοργάνωσε όλο αυτό? Και ο Γιώργης, ναι, και ο Γιώργης, ναι. Δεν μου πρόσκυλο, ούτε με κάλεσε. Είναι δυνατόν ο Γκάλης να φυλάει το Μητρούδι? Είναι καλό παιδί ο Γκάλης, ναι, δεν είναι κομπλεξικό. Κάτσε να ακούσω, ρε, το ρεπόρτερ. Για λέγε. Το ότι βρίσκονται μέρα παραμέρα στο τένις κλαμπ, το ξέρεις. Άρα έχει δίκιο ο Μητρούδης που λέει εγώ δεν έδιωξα τον Γκάλη. Όχι, άλλο το ένα και άλλο. Και ο Γκάλης είπε χθες και υπάρχει δήλωση στην εφημερίδα ότι δεν κρατάω καχεία, αλλά δεν ξεχνώ. Να απαντήσω. Ό,τι θες απαντήσω. Δεν έχει δικαίωμα να κρατήσει κακία ο Γκάλης στο Μητρούδη, αφού τον τίμησε ο Σούπερ 3 και πήγε και πήρε μετάλλιο. Κλείνει η παρένθεση. Δεν μου λες, ερασιτεχνικό βλέπεις? Τι ερασιτεχνικό? Ποδόσφαιρο. Να σε πάρουμε να δεις λίγο μπάλα, να ανοίξεις το μάτι σου. Αλλά δεν πει. Κάνα κακό. Έχει, Μακεδονικός παίζει ΑΟ Καρδίας τώρα. Είπες ότι ο Μάνταλος δεν μπορεί να αντέξει την ευθύνη και ήταν ο MVP του τελικού με γκολ. Όχι, περί, δεν κατάλαβες. Δεν κατάλαβες. Λέει, τον λέω Τσιμπούρ, παλέμαχος. Για το Μάνταλο έχουμε την ίδια άποψη, γι' αυτό δεν τον κράζω. Αλλά οι δύο που έκραξε, οι δύο βάλα τα γκολ. Τώρα θα πάει στο γήπεδο του Μακεδονικού, επειδή θα πάω εγώ να υποστήριξω τον ΑΟ Καρδίας, και σαν γλύφτης του Παύλου που είναι, θα πάει να υποστήριξει Μακεδονικό. Κατάλαβες? Κατάλαβες? Πού να κάνει αντιπολίτευση αυτή η κότα? Εννοείς τον άνθρωπο, και το κλείνω εδώ, τον άνθρωπο ο οποίος σε έβαλε χέρι στο ραδιόφωνο επειδή σκόπευε να πάει στη Γενική Συνέλευση του Μακεδονικού και αυτό ήταν η πρώτη μούρη, αυτό εννοείς. Και με πράσινη φόρμα και με πράσινη κάρτα. Να απαντήσω στις κατηγορίες. Δεν κατηγορείς, οι αλήθειες. Να απαντήσω. Καλή φιλιά. Να απαντήσεις και μετά πάμε στις γραμμές. Τι ομάδα είσαι, Γρηγόρη Κόκκινε? Ηρακλής. Ηρακλής Δηλωμένος. Είσαι Ηρακλής. Είσαι γραμμένος, ήσουν ποτέ στον Εραστέχνη Ηρακλής? Όχι. Στο Μακεδονικό γιατί πήγες και γράφτηκες? Γιατί δεν συνάδει να είμαι
στον Ερστέχνη Ηρακλή και, και να κάνω ρεπορτάζ. Ωραίο Ηρακλήδε, γι' αυτό δεν πήγε τη Δευτέρα, θα σε κάναν μαύρο η οπαδοί. Δευτέρα ήμουν άρρωστο. Ήμουν προσκεκλημένο στο Μακεδονία TV και δεν πήγα. Άρρωστο ήμουν. Και ναι, δεν μπορούσα να πω. Ξέρω, ξέπιασε διάρκεια. Λοιπόν. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ναι. Πήγαινα, επειδή ναι. Πήγαινα στο Μακεδονία TV ναι. Και έλεγα, παιδιά, δεν μπορούσα να πάω γιατί είμαι προσκεκλημένο στη τηλεόραση. Ναι. Εντάξει, ούτε εκεί πήγα, ούτε εκεί πήγα. Ναι. Αυτό τι δείχνει. Του είπε στο Μακεδονία TV είμαι προσκεκλημένο στην τηλεόραση. Ναι. Σε ποια τηλεόραση είσαι προσκεκλημένο? Εκεί που δεν καλούν εσένα πλέον. Παρακαλώ. Ναι, όταν με καλούσαν εμένα με πληρώνανε εκεί. Δεν πήγαινα τζάμπα. Μακιά σου. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα από το Ασπρόμαυρο Μόναχο. Ασπρόμαυρο το Μόναχο. Τι είναι, έχει ρήπανση? Όχι. Εργοστάσια πολλά έχει ένα Ασπρόμαυρο. Αμφίδικο είναι. Α, έτσι, ε. Σιγά. Μη. Επειδή το είπε Ασπρόμαυρο γι' αυτό, τρελάθηκε το τηλέφωνο. Γεια συνέχισε, φίλε. Ωραία, μπορεί γι' αυτό. Για πες. Α, ακούγομαι τώρα, εντάξει. Ο Μπαγκασέτας έχει μάναντερ. Έχει. Ρε φίλε, κατέληξε ο Μπαγκασέτας, πάει στην ΑΕΚ. Οπότε άστο. Δεν υπέγραψε ακόμα. Ναι. Ναι. Αυτός δεν ήξερε ότι πρέπει μετά τα play-off να κινηθεί για μεταγραφή. Γιατί ο Πανιώνιος, ο μισός Πανιώνιος τώρα έχει διαλυθεί. Τι έκανε ο Πανιώνιος? Έχει διαλυθεί μετά από αυτό. Ρε φίλε, άστο να πάει στο διάλογο. Ο Πανιώνιος πήρε αδειοδότηση. Τώρα περιμένουμε και την εισήγηση του UEFA. Να οριστικοποιηθεί, θα γίνει, αν τελικά θα είναι Παζιάννινα στην Ευρώπη ή Πανιώνιος. Πανιώνιος. Για την πέμπτη θέση. Μετά, όταν τελειώσει το playoff, θα απαντήσει ο UEFA. Γιατί αν απαντηθεί τώρα, θα αλλάξει δηλαδή. Η συμπεριφορά των ομάδων, μάλιστα. Θα φάει και 3 αύριο. Πόσο θα φάει? 3. Δηλαδή, άμα κερδίσει 0.5, σε ενοχλεί? Όχι, βέβαια. Πώς θα βάλει 3 γκολ στον Πανιώνιο? Από ποια ομάδα έφαγε 3 γκολ ο Πανιώνιος? Από εμάς πάντως 2 δεν είχε φάει. Τώρα έφαγε. Παλικάρι μου καλό. Ποια ομάδα τον έβαλε 3 γκολ? Από εδώ και πέρα ο Πανιώνιος έχει πέσει, έχει κουραστεί. Καλά σε λέει. Άλλο, σωστά μιλά. Καλά σε λέει. Καλά σε λέει. Αλλά τον Πανιώνιο κάθε χρόνο, εδώ και μια δεκαετία τον έχουμε τελειωμένο και μια ζωή από τις ακαδημίες που έχει, από το σκάουτινγκ που έχει, από τη δουλειά που κάνει, βγάζει παικταράδες, πουλάει και έφτασε να πάρει και αδειοδότηση. Είναι καλύτερο σωματείο από τον Ηρακλή. Τι είναι ο καλύτερο σωματείο? Καλύτερο μαγαζί είναι το λέω. Είναι καλύτερο σωματείο. Μαγαζί. Καλύτερο. Σωματείο καλύτερο. Και ο Αριστέχνη Πανιώνιος στα τάρταρα πήγε. Άστο. Δεν υπάρχει σωματείο καλύτερο. Πανιώνιος και Ατρόμητος τώρα τελευταία βγάζουν πολύ αποκαλυμίες. Έχουν από πίσω κόσμο. Χαιρετισμού στο Μόναχο, φίλε. Έγινε να καλά, πάει. Παρακαλώ. Μάλιστα. Έλα ρε κόκκινε. Πάλι εσύ. Κόκκινο. Ναι. Έλα ρε. Έλα, βλάμενος, έλα. Μίλα. Ο κόκκινος είναι. Όχι. Εσύ κόκκινες στο TV Μακεδονία σου να χθες. Όχι, δεν πήγε. Σπίτι σου ήμουν. Καλύτερα που δεν πήγε. Σπίτι σου ήμουν χθες. Σπίτι σου. Ρε, μόνο το βλέπουνε το αλλάζουνε το κόκκινο. Ναι. Με αυτή τη μούρη ποιος θα το δει ρε παιδί, μη είστε καλά. Σπίτι σου ήρθα χθες. Πληρώνετε τώρα εκεί που δουλεύει? Όχι. Α, είπαμε πως πληρώνετε. Πληρώνω. Δεν μου λες. Εσύ έχεις δωρεάν χρονομιλία ή πληρώνεις για να με πάρεις τηλέφωνο? Δεν σε χωνεύει. Καθόλου. Έπαιζα και γραμμές. Γιατί δεν σε χωνεύει? Τι γίνεται, τα πάντα. Γιατί δεν σε χωνεύει, κόκκινε, τι έκανες? Θα τον κάνω. Θα του δίνω χοντρός και να χαρτιζλί και να παίρνει τηλέφωνο. Λοιπόν, πολύ ωραία τα είπαμε. Έχει άλλα 10 λεπτά, δεν φύγουμε έτσι. Τι? Θέλω άλλες 2 γραμμές, τα 3 εντάρια γιατί πέσανε. Διαβάζω μηνύματα και συνεχίζουμε. Γκράνιτ Σάκα, Αλβετός, εξαροχτάρι από Gladbach. Περίπου 40 εκατομμύρια η μεταγραφή. Δεν τρελαίνομαι, ρε φίλε, ειλικρινά. Καλό παίκτη, αλλά δεν τρελαίνομαι. Μπορεί να εκτεθώ. Ξέρεις, είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές που πρέπει να τους παρατηρήσεις κιόλας. Για τον Τιμπάλα, είχα πει τον Κωστή, θυμάσαι όταν έπαιζε Τιμπάλα. Ναι. Λοιπόν, πριν πάει στη Γιουβέντους, λέω αυτός εδώ γράψε εδώ που θα κάνει. Πήγε στη Γιουβέντους. Τώρα πήγε η Μπαρσελόνα και του έδινε 90 εκατομμύρια να τον πάρει. 90! Δεν τον πήρε. Και από ό,τι λένε, μάλιστα θα επανέλθουν μεγαλύτερη πρόταση. Είναι μερικοί ποδοσφαιριστές, το έχουνε. Λοιπόν, είναι χαρισματικοί. Σήμερα στο Μακεδονικό Σκαρδία υπάρχει περίπτωση. Ατεμορικότα. Θα πας να υποστηρίζεις την ομάδα του Παύλου, είναι δυνατό. Υπάρχει η περίπτωση αυτή από την Καρδία να είναι περισσότερα από τους Μακεδονικούς. Εγώ τους προκαλώ τους Μακεδονικούς. Και τους θεωρώ κοτάρες. Δεν το πιστεύω αυτό. Ναι. Είναι η δυναμική του Δεν Μακεδονικού το πιστεύω, αυτή τη στιγμή. Θα πάνε πιο πολύ από την Καρδία και λιγότερο από το Μακεδονικό που είναι δίπλα στο κήπεδο.
Θες αλήθεια. Δίπλα είναι η Ευκαρπία. Εάν δεν πάνε... Εγώ τους κάνω πλάκα τώρα. Εάν δεν πάνε οι παοξίδες από τους συνδέσμους να υποστηρίξουν το μακεδονικό, ναι, η καρδία θα έχει πιο πολύ κόσμο. Έτσι θα είναι πιο πολύ. Γιατί, γιατί οι μικρές ομάδες στη Θεσσαλονίκη, τύπου μακεδονικού, τύπου αγροτικού αστέρα κτλ., έχουν χάσει πολύ κόσμο. Ναι. Δηλαδή, εγώ όταν πήγαινα να δω μακεδονικό επανομή το 78, 79, 80. Πήγαινα να δω μακεδονικό Παναθηναϊκό. Μακεδονικό, ξέρω εγώ, ΑΕΚ 1-0. Μακεδονικό Άρη 0-0. Κατέληξε για να πάμε και σε κόσμο. Μακεδονικό Ηρακλή 1-0. Ναι. Είχε το γήπεδο χωρητικότητα 13.000 κόσμο. Και σε παιχνίδια όπως με Δόξα Δράμας και τα λοιπά είχε 1.500 δραμηνούς και 10.000 και 7.000 και 8.000 νεαπολίτες. Άχθε μου. Ναι, άχθε μου. Φτάσαν λοιπόν τα σωματεία αυτά να έχουν την ιστορία, αλλά να χάσουν κόσμο. Και εγώ για μένα είναι crash test αυτό. Και προκαλώ τους Μακεδονικούς και τους λέω κοτάρες, η καρδία θα έχει πιο πολύ κόσμο σήμερα από τον Μία απορία έχω. Ναι, λέγεις. Στις εκλογές είχε καμιά χιλιά άτομα. Πώς? Στις εκλογές του Ερασιτέχνη είχε καμιά χιλιά άτομα. Σήμερα θα έχει χιλιά άτομα. Γιατί λες ψέματα, ρε κόκκινε. Πώς ήταν χιλιά άτομα? Χιλιά άτομα. Χιλιά άτομα τα είδες εσύ. Εσύ ξεπέρασες και τον Χριστό που έκανε τα ψάρια να πούμε από τσέρουλες λιθρίνια. Τι πάμε, να σε πορε, πάμε στο τελευταίο σήμερα. Καλημέρα, φίλε, ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Πες το γρήγορα, είσαι ο τελευταίος. Έλα, πάμε, ναι. Κόκκινε. Εδώ είναι. Ο Πανιώνιος είναι καλύτερο μαγαζί από τον Ηρακλή. Βέβαια. Λειτουργεί καλύτερα σαν μαγαζί. Βέβαια. Δεν είναι. Ο Μάνος που λέει ότι είναι το γωνιακό μαγαζί ο Ηρακλής, γιατί δεν μπορεί να συμμαζευτεί? Μάνος είναι, ρε φίλε, ό,τι θέλει. Ρε φίλε, γιατί μπερδεύεσαι. Κατά εκείνη που θα τα καταλήξεις. Στο ότι θεωρείται από τους Ηρακλειδείς το καλύτερο μαγαζί ο Ηρακλής. Και δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Και για μένα, άλλο είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου, όπως πιστεύει ένας οπαδός, και άλλο είναι σαν μαγαζί καλό. Δεν είπε όμως κανένας Ηρακλειδέας είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου. Είπε ότι είναι γωνιακό μαγαζί. Όλοι οι Ηρακλειδείς πιστεύουν ότι είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου. Όλοι. Όλοι. Τέλος πάντων. Και είναι λογικό. Αλλά όταν εγώ βλέπω ότι λειτουργεί με ισολογισμούς σωστούς, παράγει, πουλάει και εκεί που ήταν διαλυμένος αναγεννείται μέσα από τις τάχτες του, τι θα πω, ότι δεν είναι καλό μαγαζί? Όταν ο Ηρακλής ανεβαίνει με 1 ευρώ χρέος και τα κάνει 5 ευρώ τα χρέη, θα πω ότι είναι καλύτερο μαγαζί ο Ηρακλής στον Πανιόνιο? Σαν μαγαζί, πρόσεχε. Σαν οπαδός λέει ο Κόκκινος ότι είναι καλύτερο. Σαν δημοσιογράφος. Στην ψυχή μου είναι η μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη. Αλλά αν θέλω να λέγομαι σοβαρός άνθρωπος, όταν μια ομάδα κρουστάει όποιον είναι ελληνικά και η άλλη ομάδα συμμαζεύεται, τι ας πω ρε φίλε, παραμύθια. Μετά από 2 φορές διαγραφή χρεών πάλι, Δεν υπάρχουν διαγραφές χρεών, μπερδεύτηκες. Γιατί όταν έγινε ερασιτεχνικό σωματείο δεν διαγράφηκε. Δεν διαγράφηκε κανένα χρέος, φίλε, άστο. Χρωστάτε ακόμη στον Κατσαμπί δηλαδή. Του τα φάγανε, ρε φίλε, αφού δεν γνωρίζεις κάτι. Του τα φάγανε! Συμπάθω. Πήρα, ρε Γρηγόρη, τηλέφωνο. Τα φάγανε. Δεν τελείωσε. Όλα είναι δικαστή. Έχουν πάρει τη δικαστική και την νόμιμη οδό. Υπάρχει περίπτωση να πληρωθούν δηλαδή στους παίχτες. Όταν τα χρήματα δεν τα πληρώνει το ερασιτεχνικό σωματείο, στρέφονται κατά του φυσικού προσώπου. Και υπάρχουν δικαστήρια, ας το πω με τον Αντώνη Ρέμο. Ξεκάθαρα πράγματα. Ωραία, ωραία, ναι. Και με τους διαχειριστές τότε ΠΑΕ, κύριο Δήμο Πολύκαρπο. Σε κάλυψα. Ναι, ναι, με κάλυψε. Ευχαριστώ. Μια τελευταία ερώτηση. Αν μπορούσε να γυρίσει το χρόνο πίσω, θα δίνει εισιτήρια στον ΠΑΟΚ? Όχι. Γι' αυτό δεν πρόκειται να πάει ποτέ μπροστά, Ηρακλή. Ρε φίλε, εσύ είσαι οπαδός. Ναι. Εγώ είμαι δημοσιογράφος. Σε ρωτάω κάτι λογικά. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι η απάντηση που δίνεις είναι δημοσιογραφική ή οπαδική? Βεβαίως. Δηλαδή πιστεύεις ότι ένας σοβαρός δημοσιογράφος θα έλεγε να μην δώσει πάλι λεφτά? Μόνο ένας σοβαρός δημοσιογράφος θα δίνει την απάντηση. Όποιος δημοσιογράφος θα δώσει άλλη απάντηση είναι γελία. Και η απάντηση και ο δημοσιογράφος. Να σου πω γιατί. Εσύ πες μου ότι θα γίνει Ηρακλής ΠΑΟΚ ή ΠΑΟΚ Ηρακλής με κόσμο και των δύο ομάδων και δεν θα γίνει μακελιό. Εγώ δεν ξέρω αν θα γίνει όταν μακελιό. Σε ρωτάω, εσύ πες μου ότι δεν θα γίνει μακελιό. Εγώ δεν μπορώ να σου διασφαλίσω. Απάντησέ μου, διασφαλίζεις την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα? Εσύ διασφαλίζεις ότι αν έδινε εισιτήρια δεν θα κόβω το τηλέφωνο? Καλή ερώτηση. Είναι πολύ απλή ερώτηση. Είναι θεωρητικά και τα δύο. Το ένα έχει να κάνει με το τηλέφωνο και το άλλο με ανθρώπινες ζωές. Δεν παίζουμε τώρα. Εσύ υπογράφεις ότι γίνεται παιχνίδι ομαλά? Όχι, δεν το υπογράφεις. Τότε τι από εγώ να πάρουν εισιτήρια? Θα λέγομαι σοβαρός άνθρωπος να δώσετε εισιτήρια? Όταν μεταξύ τους θα βγουν τα όρκα από εδώ και ένθεν και ένθεν. Γιατί όλοι έχουν όρκα, εντάξει. Και θα σφάζονται για τις ομάδες. Και θα το επιτρέψω εγώ αυτό το πράγμα? Τρελός είσαι. Η ΑΕΚ, αν ζητούσε εισιτήρια, θα τα δίνατε?
Ρε φίλε, μπερδεύτηκε, με ρώτησε κάτι. Δηλαδή, ναι, ξεκινά και άλλα πράγματα. Απάντα, απάντα. Εντάξει, δεν πειράζει. Ρωτάω, θα δίνατε. Δεν το ξέρω. Από ό,τι ξέρω, όχι. Αν ζητούσε ο Ατρόμητος, με ποια ομάδα τέλος πάντων θα δίνατε εισιτήρια. Ρε φίλε, γιατί δεν ρωτάς ο παδούς. Εσένα ρωτάω, ρε Γρηγόρη, δεν μπορώ να πάω να μιλήσω σου. Φίλε, δεν είμαι εκπρόσωπος τύπου του Ηράκλη. Άντε πάλι. Μπερδεύτηκε. Κάναμε ένα θέμα, είχα την ευκαιρία να σου απαντήσω σε κάτι. Γρηγόρη, άκουσε με λίγο να σε ρωτήσω κάτι. Σαν τι θέλω να σου μιλήσω για να βγάλουμε μια άκρη. Σαν οπαδό ή σαν δημοσιογράφο. Είσαι φελός. Μόνο αυτό έχω να σου πω. Εντάξει. Θα έρθει κανένα βουβάλι. Να έρθει δύο βουβάλια να έρθουν. Παρακαλώ. Και έχω δίσκη κύλου και δεν μπορώ να τα φέρω. Ναι, ναι, ναι. Παρακαλώ. Σε κάνουν μπαούλο. Έλα, καλημέρα. Κόκκινε. Έλα, ναι. Καλησπέρα, κόρμο. Έλα. Καταρχήν χρόνια πολλά στον Κωστάκη εκεί πέρα. Τι χρόνια πολλά, ρε φίλε. Ιούνιος μπαίνει. Για τον παράδοσο του Βόλου. Για σένα που γιόρταζε, ρε Ραπτόπουλε. Δεν σε πούμε χρόνια πολλά, δε μου να πεθάνει. Και άμα μπει να πεθάνω, τι νομίζει. Ο Αμβρόσιο ή να πιάσει κατάρα. Τέσσερα, κόκκινε. Έλα. Μην έχω τόσο ζόρι τα πάω και ρε. Και χωρίς αδειοδότηση και με μικρά παιδάκια, πάλι με στην τούπα θα τη φάει την παπαριά. Μάλιστα. Μη βρίζεις. Μη βρίζεις. Και η χολήψη έχει εντολές. Τα πάντα εν σοφία επίση. Πάντως εδώ για καφέ πήγαινατε για το παιχνίδι. Πού ρε κόκκινε. Εδώ σου το πες τι βλέπεις. Βλέπω ένα τύπο ο οποίος ψήνει μια καλονή, ναι, να τη φιλήσει. Η οποία δεν είναι καλονή, είναι καθαρόαιμο αξίας. Ναι, και. Και τη φυλάει. Μπράβο το μάγουλο. Πού τη φυλάει. Στο στόμα. Βλέπεις να είναι στόμα σε αυτό. Εγώ βλέπω μάγουλο. Είσαι και αόματος. Πού τη φυλάει, ρε. Πλάγια φυλάει. Σε ξέρει. Πλάγια, να το. Α, τώρα ναι. Και τι πρέπει να κάνεις τώρα εσύ. Του βγάζω το καπέλο. Του βγάζω το καπέλο. Αλλά χαίρομαι, ρε φίλε, την κοπέλα. Πανέμορφη. Ναι. Πανέμορφη. Ζήλεψες δηλαδή. Τη χαίρομαι, ρε φίλε, τη θαυμάζω. Τη θαυμάζεσαι. Ναι, για την ομορφιά της. Πώς εκφράζεις σε μια άγνωση τον θαυμασμό για την ομορφιά της. Τι σου φόρα ζαρτιέρες, ψιλοτάκουνα, όπως χρωστάς από τότε πληρώθηκαν τα χρέη. Ο άνθιμος ακούει τώρα. Εκεί λοιπόν. Μπορεί να σε καταραστεί 40 μέρες να τρως. Δεν καταργεί το άνθρωπο. Όσπρια. Δεν καταργεί το άνθρωπο. Άλλος τα κάνει. Μόνο Αμβρόσιος. Καλοί άνθρωποι. Λοιπόν, και είσαι έτοιμος να πάμε στο γήπεδο. Βέβαια, πάμε. Με το αμάξι το δικό σου. Και μωρικότα θα υποστηρίζει το μάθο του. Του εσύ ρε κόκκινε που είσαι μέλος του μακεδονικού δεν θα υποστηρίζω τους άλλους. Δεν μου αλλά είσαι τόσο. Κόκκινε, εγώ αν ήμουν 19 χρονών στην αυτόνομη θύρα 10 και σε έβλεπα στον δρόμο, θα σου λέγα γεια σου, ρε Γρηγόρη. Είσαι κατάπτυστος που δεν είσαι μέλος στον Εραστέχνη Ηρακλή, στο σύνδεσμο, δεν έχεις διαρκείας και είσαι μέλος του μακεδονικού. Δεν έχω διαρκείας. Πού το διαρκείας. Δείξτε μου. Η Μαρίνα Μπίκου περιμένει να πει τους τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με τον Δημήτρη Καναλάκη, τον Κυριάκο Κίτσο και την Τάνια Δήμου. Λοιπόν, να είστε καλά. Ανιάνγκ Νταεγκέου 3-2 άσο το ημίχρονο εκεί. Νταετζέον Σεούλ Ιλάνγκ 2-1 άσο από ημίχρονο. Με τον Κωστή τα λέτε το βράδυ. Όλοι μαζί αύριο πρώτο Θεό. 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 Αύριο πρώτον Θεός. Βρίο 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 πρώτον Θεός.